Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τολμώ να πω ότι σε βλέπω, εγώ πάντως ζυγίστηκα, έβαλα γύρω στο ένα κιλό κοντά, ναι, γύρω στα 850 γραμμάρια, μην είμαι ψεύτης. Mm. Εσύ σε βλέπω, εντάξει, το κιλάκι το έβαλες. Πιο πολύ από σένα έφαγες. Ναι, ότι έφαγες πιο πολύ, έφαγες, εγώ δεν τρώω και πολύ το πράγμα, σπέρα, αλλά είναι λίγο πιο light. Απλά... Αλλά είχαμε και καλή παρέα, βέβαια, έτσι. Εντάξει, απλά το ζυμαρικό που πήρες έχει πιο πολλές θερμίδες από το κοτόπουλο με τα χανικά που πήραν. Ναι, ναι, είναι με 4 τυριά, έτσι λέγεται. Τέσσερα τυριά. Πολύ αέλτη. Πήρες πολύ πράγμα. Μας πάρει κασλάρισε. Με 4 λάρισες εσύ. Ωραία, περάσαμε, ωραία βραδιά. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Και καλή παρέα, βέβαια. Προσθέθηκαν για άτομα που δεν τα υπολογίζαμε, η αλήθεια είναι έτσι. Τον Αλέξη Αλεξίου δεν περίμενα να το. Ήταν σήμερα και στην Ε3. Και τη πολύ καλή παρέα που είχε ο Αλέξης, έτσι, η φίλη μας τη Νίκη, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ούτε τον Πέρι, τον Πέρι περιμέναμε να το δούμε που πέρασε από εκεί. Περνούσε, τον φωνάξαμε, κάθισε και αυτός είπε μαζί μας. Τσατίστηκε που το σφύριξε, ποιος ο Μπουγάτσος σφύριξε, τα σκυλιά λέει σφύριζουν, λέω και εμένα λέει. Πέρι! Δεν τον είχα δει ποτέ. Τον Πέρι ποτέ δεν τον είχα δει. Ναι, ο Πέρι ήταν... Τον είχα δει μάλλον λίγο πιο στο πιο αδύνατο. Πολλά χρόνια πίσω ήταν. Εντάξει, δεν είναι και, καλά, δεν είναι και χοντρός, αλλά δεν είναι και πλέον όλοι μας βάζουμε. Εντάξει, φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι σαν μοσχάρι. Όχι, όχι, εντάξει, είναι εύσωμος. Όχι, εύσωμος. Εντάξει, δεν είναι και στυλάκι. Εντάξει, έχει βάλει τα κιλάκια του ο Περικλής. Καλά τα είπε όμως. Ναι, εντάξει. Γιατί? Καλά τα είπε. Ο άλλος ο δικός σου, ο Μπουγάτσας, άρχισε τις χαζομάρες. Την μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, αυτό ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα ο Άρης είναι γεγονός. Εντάξει, αλλά ο Μπουγάτσας. Μεγαλύτερη είναι... ομάδα, ρε φίλε, πώς να το κάνει με το πιστέψω, ρε φίλε. Η μεγαλύτερη μας και ο Απόλλων Καλαμαριάς θα ρωτήσει μεγαλύτερη ομάδα αυτό σας. Ο Απόλλων Καλαμαριάς του. Αν ρωτήσει έναν Απόλλων Καλαμαριάς, είναι η ομάδα σου μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο, θα πει είμαι η μεγαλύτερη ομάδα. Ο Καλαμαριάς τουλάχιστον έχει περισσότερα γράμματα από σένα. Είναι κάτι μεγαλύτερο, ναι, φίλε. Σωστό κι αυτό. Ούτε στα γράμματα έχεις πολλά. Ναι. Δηλαδή με 50 χρόνια έχεις να πάρεις τίτλο. Εσύ και εσύ πολλά είσαι Πανθεσσαλονίκιος, αθλητικός όμιλος, ναι, έχεις πολύ. Σιδηρόδρομος. Το έλεγε ο μεγάλο. Όταν έχεις 50 χρόνια να πάρεις ένα τίτλο, ρε φίλε. Ναι, αλλά βάλε τρεις υποβιβασμούς. Συγγνώμη. Δεν μπορείς να ονομάζεις. Μεγάλο είναι ο Άρης, το εκτόπισμά του είναι τεράστιο. Άλλο. Άλλο εκείνο, ρε φίλε. Μπορεί να μην το αφισβητώ αυτό, αλλά δεν μπορείς να ονομάζεις μεγάλο. Δηλαδή, εγώ ο Πάκ τώρα που πήρε double, πώς θα τον ονομάζω. Δηλαδή, και εσύ πριν 3 χρόνια αυτά που πήρε, δεν ήσουν μεγάλη ομάδα. Ήμουνα, ρε φίλε. Ήμουνα, αλλά το κρατούσα για μένα. Καλά, δεν το λέω δημόσια. Γιατί αν το λέω δημόσια, με πει ότι εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι να είστε καλά, θα ξαναφάμε τζάμπα. Θα ξαναφάμε τζάμπα. Χθες μπήκε ένα στίγμα με τον Μπουγάτσα. Ναι. Εγώ με τον Μπουγάτσα έβαλα ένα στίγμα. Ναι. Ο Μπουγάτσας λέει του χρόνου κύπελο θα πάρει ο Άρης. Κύπελο. Ναι. Και εγώ λέω ότι δεν θα πάρει ο Άρης. Και εσύ λες δεν θα πάρει ο Άρης. Μπήκε ένα στίγμα. Μπήκε το στοίχημα, αλλά δεν μπήκε κάτι όμως. Είπαμε τραπέζι. Είπατε τραπέζι. Τραπέζι όσοι ήταν παρευρισκόμενοι. Ωραία, πάλι θα πάμε τζάμπα. Καλό είναι αυτό. Βέβαια και εγώ σας έφερα έτσι, γιατί κέρδισα το στοίχημα εγώ από τον έκλεβα εκκλησία. Από τον, εκκλησία έκλειψε πραγματικά με τον Ραπτόπουλο, το ψήρισες. Δεν ξέρω τώρα αν ήθελε, το πίστευε, αυτό δεν βάζει τζάμπα. Ο οποίος είναι μεγάλο γαϊδούρι. Γιατί? Είναι εντελώς αγενέστατος. Όλοι είμαστε βόδια, ρε παιδί μου. Ξέρω ναι, εννοείσαι, ενώ υπήρχε μια γυναίκα. Υπάρχει μια κοπέλα τώρα και έλεγε. Ναι, είναι και ο Αλέξης εκεί, ο Αλεξίου. Τώρα δεν μιλάς δε ζώο όπως σου βγαίνει. Και, και όχι εντάξει, μόνο. Για να δείξει ότι. Να σου πω κάτι. Να δείξει ότι. Να δείξει ότι δεν ενδιαφέρει. Έχει... Αυτός έχει τις μεγαλύτερες ανασφάλειες, από να ξέρεις. Ναι, είναι. Ναι. Έχει τις να ξέρεις, αυτό που κάνει ο Θούβου είναι η ανασφάλεια που του βγαίνει από μέσα του. Ναι. Εντάξει, έχει, όταν... έχει υπαρξιακά. Ξέρεις γιατί το κάνει. Σε πω εγώ. Εγώ τον έχω ψυχολογήσει. Έχω και εγώ. Εγώ πιθανολογώ και του τα έχω πει και κάτι τέτοιο. Να μου πεις εσύ. Να μου πεις εσύ. Έχει ανάγκη από επιβεβαίωση του εαυτού του. Όχι. Άκουμε τι σου λέω. Καλά, μπορεί να πει και αυτό. Όχι, και εγώ έχει λέω. Έχει ανάγκη από επιβεβαίωση του εαυτού του. Και εγώ άκουσα με. Συνεχόμενα όμως. Συνεχόμενα. Ψωνίστηκε λίγο και με τη διασημότητα που του προέκυψε χωρίς να το περιμένει. Γιατί πριν καμιά 20-25 χρόνια. Περίμενε και στα Καμαρίνια να πάρει καμιά συνέντευξη από την Βουγιουκλάκη, ξέρω εγώ, να πάρει κανένα αυτόγραφο. Και ήταν και σε κάτι Καλλιστεία, Μις Καλαμάτα. Α, δεν ξέρω. Ναι. Έχω δει τη φωτογραφία με την Βουγιουκλάκη, εντάξει. Άρα δημοσιογράφος, δηλαδή το έψαχνε. Όχι, ακούω, κοίτα. Και όλα αυτά, άμα τα συνδυάσει μαζί, βγάζουν αυτό
Τώρα πιθανολογούμε, άκουσα με εγώ. Και εγώ συμφωνώ για την ανασφάλεια που λες. Του Κωνσταντίνου. Ανασφάλεια, βέβαια είναι αδικαιολόγητη για μένα. Εγώ που το τοποθετώ. Βέβαια, επαναλαμβάνω και εσύ κάνεις μια πρόβλεψη και εγώ πρόβλεψη. Γιατί δεν μπορώ, ούτε εσύ ούτε εγώ δεν διαβάζουμε μυαλά, έτσι. Ούτε μπορούμε να. Πιθανολογούμε τώρα. Εγώ λέω επειδή ξεκίνησα πολύ χαμηλά ο Κώστας, έτσι. Χαμηλά. Δηλαδή, όπως λες και εσύ, νομίζω αν θυμάμαι το έχει πει και ο ίδιος, ήταν γι' αυτό λέω πολλές, στα στρατικά και κάτι ήταν κλητήρα. Το έχει πει. Πρώτα έχει ψιλικατζίδικο. Ναι, ψιλικατζίδικο. Μετά, δηλαδή λίγο πριν μπει στην ας το πω δημοσιογραφία, στα ΜΜΕ, αν θυμάμαι καλά γιατί το είχαμε συζητήσει, ήταν κλητήρα στα στρατικά. Τώρα δεν υπάρχουν τα στρατικά και υπάρχουν. Δεν νομίζω να υπάρχουν. Τα στρατηγά και για όσους δεν ξέρουν, είναι φροντιστήρια Αγγλικής, ήταν θρύλος δεκαετία 90 στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, τα στρατηγάκια ήταν τα πρώτα. Νούμερο, έλεγε φροντιστήρια, έλεγε στρατηγάκι. Δεν υπάρχουν άλλα, ας πούμε. Και πιστεύω επειδή ξεκίνησε χαμηλά και έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, που το αποφέρει και με τη δουλειά του το παιδί, έτσι, αρκετά χρήματα, θεωρώ ότι η ανασφάλειά του είναι στο να μην ξαναγυρίσω πίσω. Κατάλαβε. Στο να μην ξαναπέσω στα χαμηλά. Ίσως να έχει λύσει έτσι, λέω, τη δεδομένη στιγμή και εδώ και καμιά 20 χρόνια το οικονομικό του θέμα. Καλά κάνει. Με, δουλεύει, με την αξία του εγώ. Δουλεύει, δεν κάθεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανήσυχος. Μπορεί να έχουμε σκοτωθεί χίλιες φορές, να έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις για όλα τα τι θέματα. Σχέδιο, αυτό έλειπε να έχουμε τις ίδιες. Και για τα κοινωνικά και για τα οπαδικά. Να έχουμε διάσει, αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι ο Θουβού δουλεύει. Και δουλεύει, δουλεύει και ψάχνεται αυτό που λες. Δουλεύει και ψάχνεται. Και ψάχνεται. Αλλά πρέπει να βελτιώσει, το εγώ το λέω, άμα θέλεις, άμα ακούει. Τι να βελτιώσει. Να βελτιώσει λίγο τη συμπεριφορά του όταν πρόκειται να μιλήσει ή να αναφερθεί σε ανθρώπους που τον έχουν μέσα σε παρένθεση βοηθήσει στη ζωή του ή στην καριέρα του. Πάλι σε εκείνο ή όταν, ναι, αλλά χθες ή το πα... όταν, ή όταν ναι, υπάρχουν κάποιες κυρίες στην ναι, παρέα. Αυτό δίκιο. Ναι, αλλά χθες. Δηλαδή δεν μιλάς με αυτό το λεξιλόγιο, το υβρεολόγιο, ναι, το εσχρολόγιο ανώμαλε Θουβού. Άξε. Όταν είναι μια κυρία Μπούστα. Ναι, αλλά χθες στην ουσία ναι, επιβεβαίωσε αυτό που για μένα ήταν πασιφανές. Ναι. Αυτό που σου είπα εγώ εκείνη την ημέρα. Αυτό επιβεβαίωσε. Ότι το έκανε όλο αυτό, σου το είπε. Το έκανε όλο αυτό γιατί πιθανολόγησε ότι θα έρθει εκεί πέρα. Όχι, φίλε, εγώ δεν τουλάχιστον το είπε. Ένα λεπτό. Το είπε χθες. Τώρα αν το εννοούσε, πάλι σου λέω το ίδιο. Δεν μπορώ να σου μιλήσω στον αέρα. Δεν μπορώ. Ωραία, άκουσε με. Άκουσε, θα σου πω εγώ. Εσάς, ρε φίλε, τώρα προηγουμένως σου είπα, μυαλά δεν μπορούμε να κάνουμε. Το παραδέχτηκε χθες όμως αυτό το πράγμα. Τι το είπε. Τώρα, αν είναι αλήθεια ή ψέματα, τι το μυαλό του δεν κάνουμε, μπορούμε να το διαβάσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι ήθελες να κάνει. Δεν άκουσε τι είπε. Έπρεπε να μου σκάσει, λέει, και ένα σκαμπίλι. Να έχουμε, λέει, πολύ αυτό. Ναι, εγώ δεν πήγα για να σου σκάσω. Καλά, ναι. Εγώ πήγα γιατί πραγματικά τσατίστηκα. Γιατί με έβριζε 5 λεπτά. Με και εμένα να έβριζε και, και εγώ θα πήγαινα. Και εγώ δεν τρώω τον παπά ότι το έκανε για ήξερε, λέει, ότι θα έρθω και θα κάνω και θα ρίξω. Ναι. Εντάξει, άμα είναι με, αυτή την, με αυτό το σκεπτικό, και εγώ σε έχω κράξει 10 φορές εδώ από την εκπομπή και δεν ήρθες. Ναι. Αν ήθελες ακροματικότητα, τέλος πάντων, μπορούσες να έρθει εδώ να σκοτωθούμε και εδώ να παίξουμε μπουνιές. Εδώ δεν είναι, είναι σε άλλο ραδιόφωνο, δεν μπορεί να έρθει. Όχι, δεν μπορεί. Εγώ δεν πήγα δηλαδή από άλλο ραδιόφωνο. Και δεν ήταν ραδιόφωνο. Ήταν ιντερνετική εκπομπή. Ναι, δεν ήταν ναι, ραδιόφωνο. Ραδιοφωνικού παραγωγού όμως από εσύ άλλο ραδιόφωνο. Ένα λεπτό. Μπορείς να πας σε άλλο ραδιόφωνο να κάνεις εκπομπή τώρα. Τι σου δεν μπορείς. Να κάνω εκπομπή. Μπορεί να κάνουμε μια παρέβαση. Ναι. Παρέβαση μπορεί να κάνεις. Ναι, να πας στο στούντιο δεν μπορείς. Ναι. Στο στούντιο δεν θα πάω. Δεν θα ερχόταν εδώ για να κάνει παρέβαση. Θα ερχόταν γιατί αγανάκτησε με αυτά που έλεγα να μαλώσουμε. Ναι. Όπως πήγα και εγώ να ζητήσω τον λόγο. Εντάξει. Έτσι. Και πάλι too much, ας πούμε, να έρχονταν στο Λίμπερο. Κατάλαβες. Τίποτα. Του βγήκε κακία του Κωνσταντίνου γιατί πήγαινε καλά η εκπομπή μας. Ενδεχομένως δεν ξέρω τα δικά του αν πάει καλά ή δεν πάει, δεν παρακολουθώ και πολύ. Μια επειδή χαρά, δεν πήγαμε, μια χαρά, δεν ξέρω, ρε φίλε, σου λέω. Το βραδινό, ναι, εγώ πιστεύω που έφυγε, του στήχησε πάρα πολύ. Του το είπα και στην κατηδία. Ναι. Δηλαδή, ναι, όπως αυτοκτόνησε να... πολιτικά ο Ταχιάος, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω εκεί στον άλλο σταθμό. Αυτοκτόνησε η Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι αυτοκτονία να, ναι, βγάλεις αυτόν τον άνθρωπο από το 12-2 και να. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είναι δικαίωμα, ναι, του σταθμού. Κατάλαβες. Του βγήκε κακία γιατί έγινε όλο αυτό. Και γιατί δεν πήγαμε και στις εκπομπές. Λογικά. Έτσι πιστεύω εγώ. Βέβαια, αυτό, να πούμε τώρα έτσι. Αυτό, γιατί αυτό. Πολύ τώρα μπορεί να είχε και ένα μικρό μες στο μυαλό του ότι να μπορεί να έρθει και να αρπαχτούμε και να γιατί κάνουμε. Όπως είδες χθες και από τη φωτογραφία που στάρουμε, πολλοί κόσμος ρωτάει. Να πούμε ότι. Τέλος, καλά, όλα καλά. Μου είπε συγγνώμη το παιδί. Τα καλά, πήρε όλα πίσω. Δημόσια το είπε. Ναι, όχι. Τώρα για αυτούς που περιμένουν, ας πούμε, επαιτειακή, τι λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί υπάρχει αντιρρησία συνείδησης. Εντάξει. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλει να ακουστεί. Δύσκολο το βλέπουμε. Προτείνω να μην πούμε κάτι. Ναι, να περιμένουμε 2-3 μέρες και να μάθει ο κόσμος αν ναι ή ναι, όχι. Έτσι. Γιατί υπάρχουν ναι, κάποια προβληματάκια. Ναι. Όσον αφορά, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά την έλευση των πρωταγωνιστών. Του πρωταγωνιστών.
Ναι. Πρωταγωνιστές είμαστε. Εντάξει, πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές. Είσαι. Ναι. Εκείνα τα χρόνια, ναι, είσαι. Εκείνα τα χρόνια τώρα είσαι. Είσαι. Το βλέπεις. Εντάξει, πάντα, δεν είναι κακό. Πάντα λέει. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους που μας κρυφακούτε. Γιατί ξέρουμε ότι είστε αρκετοί. Και εσάς σας αγαπάμε, δεν είναι κακό. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής FM και ενώ μηνυματικά το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Όσοι έχετε το θάρρος. Θα ανοίξουμε τις γραμμές αμέσως, δεν έχουμε και τίποτα. Light σήμερα εκπομπής, έτσι. Και παράλληλα θέλετε να αντιπαρατεθείτε σε οτιδήποτε με εμάς, με το Ζάχου, με εμένα. Βέβαια, εδώ είμαστε. Θα είμαστε λίγο αργότερα, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, γιατί εμάς μας αρέσει η διαφάνεια πάντα και ο δημόσιος λόγος. Και αντιπαράθεση μας αρέσει, αν κάποιος πιστεύει, σε θεμητά. Αν κάποιος τέλος πάντων πιστεύει ότι έχει κάποιο Λέσια. Θέμα ή είναι προσβεβλημένος ή θέλει να συζητήσει κάτι δημόσια στον αέρα, πάντα με ονοματεπώνυμο όμως, γιατί ξέρετε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε και εμείς ποιοι είστε. Εδώ είμαστε 23, 10, 2, 87 και 38. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα ανοίξουμε μια δημόσια τις γραμμές άμεσα. Τοποθέτηση, αντιπαράθεση, ναι. Διάλογο, όπως θέλετε. Θα ανοίξουμε τις γραμμές άμεσα μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αφού διαβάσουμε τους βασικούς υποστηρικτές. Και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι απλός ακροατής, αν είναι ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού, αν είναι ιδιοκτήτης εκδότης εφημερίδος. Εδώ είμαστε εμείς να συζητήσουμε τα πάντα και να ακούσει και ο κόσμος, δηλαδή ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί έχουμε θεματάκια, όχι έχουμε ένα-δύο πραγματάκια όσον αφορά τουλάχιστον στον Άρη εδώ την ανακοίνωση. Δεν είναι ακριβώς ανακοίνωση, υπάρχει ένα θέμα με τον κύριο Καρυπίδη, θα το σχολιάσουμε. Εσύ το πας τώρα να γίνει της πόπης. Όχι, εσύ τι πόπισε, τι να γίνει. Τι πόπισε θα γίνει σήμερα. Όχι, όχι, και το έχει κάποια δημοσιεύματα. πιθανολογώ από ποιο site είναι. Εύκολο είναι, εντάξει, δεν θα πούμε όμως, εφόσον δεν το λέει τι... ο κύριος Καρυπίδης. Τι έγινε, τι έπαθε ο Κάρι. Κάρι, θα σου πω. Να διαβάσουμε πρώτα όμως. Πάμε. Πάμε διαβάσουμε. Να κάνουμε και το διάλειμμα και έτσι, μετά. Μπράβο. Σε μια τοποθέτηση, όχι ακριβώς. Κύκλη της ΠΑΕ. Αυτό μου αρέσουν αυτά. 43-42 να πούμε. ΑΕΚ Προμηθέας στο τρίτο δεκάλεπτο. Άρχισε το τρίτο. 36-39 ήταν το ημίχρονο. 34-39 ήταν το ημίχρονο. Okay. Τώρα η ΑΕΚ έχει 43. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ένα πόντο θα γίνει. Θα γίνει μέχρι τέλος μάχη, πιστεύω. Τερμπάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Πλέον 8-10, μην το ξεχνάτε αυτό, 8-10 καθημερινά, δεν υπάρχει 10-12, ξεχάστε το, τις Δευτέρας και τις Παρασκευές και ξεκινάμε το πρώτο βασικό υποστηρικτή, το πορκί, το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου ή διεύθυνση γνωστή και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας, κάνοντας την παραγγελία σας, κερδίζετε έκπτωση 10%, 10%. Καθόλου άσχημα. Έτσι. Μια χαρά είναι. 10%. Μια χαρά είναι, έτσι όπως λες. Στο κουσαρικάκι, μια κουκακολάρα, δίνει ένα ψυχικό. Και δύο άτομα με 20 ευρώ δεν τη βγάζεις. Σπεσιαλέ. Εμείς όταν παραγγέλαμε 20 ευρώ, δώσαμε λίγο δύσκολο. Σπεσιαλέ. Ναι, παραπάνω. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Να σου πω ότι ξέρω ότι είναι ο μετρητής συμπίεσης RX, θα σου πω ψέματα. Μοντέλο είναι το RX. Μετρητή συμπίεσης, τι είναι η μετρητή συμπίεσης. Έχει RX ταλάστικα, μοντέλο, όχι. Μοντέλο. Έχει RX μοντέλο Mazda. Κάτσε καλά, θα σου το δείξω. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda ή το Mazda του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Αν ψάχνετε ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, δεν έχετε παρά να πάτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, δεν υπάρχει παιδιά αυτό. Είπαμε, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετέωρων. Αν πάλι θέλετε να αλλάξετε τα λάδια σας στο όχημά σας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων σε ό,τι
ζητήσετε. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο καυσίμων Τεχνικίδη Ισαάκ. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για οποιαδήποτε απορία έχετε 2310-611-256. Καλησπέριζουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη με τα χρυσά χέρια πραγματικά που σας κάνει κουκλάκια. Μόνο με 5 ευρώ ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Καλά ακούτε παιδιά, δεν λέμε ψέματα. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Πού? Στο κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 25, Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. 2310-616-999 να κλείσετε ραντεβού σας για να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Επαναλαμβάνω, 2310 τηλεφωνήστε 616-999 για να κουρευτείτε μόνο με 5 ευρουλάκια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. 43-46, 5 και 42 ο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ποιος είναι αυτός, Τζίμις? Ναι, πάλι ψάρεμα ρε ο άνθρωπος. Και τον πειράζω. Ναι, αυτό είναι, πώς το λένε, βίντεο photoshop είναι αυτό. Ναι, πάντα τον πειράζω ότι είναι πλαστικά τα ψάρια αυτά. Τώρα θα γράψω ρε τους Ιάπωνες θα πω τι βγάζουν. Καταρχήν αυτό εδώ είναι από ελληνικό νησί. Όχι ρε, τι λες. Τι όχι ρε φίλε, εδώ είναι έξω από την κάλλη μου. Τι λες ρε και εσύ. Θα το γράψω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Αυτό ψεύτη. Λοιπόν, KLF, last train to Trasendal. Το είπα καλά? Είμαι φοβερός. KLF. KLF. Βάζουμε κάνα μπουζούκι λίγο Παρασκευή βράδυ να φτιάξουμε. Βάλει και μπουζούκι, μέσα είμαι. Εγώ θα φέρω, σου είπα, μια μέρα και, να πω και το πρόγραμμα του Νάκη τον Ρωμανό. Το μπουζουκάκι τέτοιο. Κάρα πλακά σε μένα, το γουστάρω. Ναι. Θα τον φέρω εδώ φέρω πέρα. Φέρω τον Ρωμανό, φέρω εγώ μια τραγουδιάρα, να γίνει εδώ. Θα γίνει μπουζούκι. Λουλουδού πια θα φέρουμε. Λουλουδού θα φέρει ο Μπίλη. Ο Μπίλη ξέρει λουλουδού. Ο Καβαδία δεν ξέρει. Εγώ δεν πω ότι δεν ξέρει, λέω, ρωτάω. Αγόρι μου. Δεν. Τζαμπαζή. Βασίλη. Βασίλη. Λοιπόν, 23, 10, 287 και 38, 69, 45, 287 και 38. Ας ανοίξουμε τις γραμμές, έτσι κι αλλιώς δεν είναι Παρασκευή. Θα μας πεις τι έγινε με τον Γκάρι, γιατί τσατίστηκε. Ναι, θα σου πω. Στο Λαμπαοτάρης είμαστε φυσικά. Υπάρχει μία δημοσίευση, προφανώς, επειδή λίγο δεν το ψάξα και τόσο ενδελεχώς, να μην λέω ψέματα. Προφανώς από κάτι, από ένα κείμενο ενοχλήθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης. Από ένα κείμενο, από ένα site γνωστό οπαδικών προτιμήσεων, λέω εγώ. Ναι. Να το διαβάσω κιόλας. Ναι. Με αφορμή να πάμε στο Λαμπαοτάρης του Νίκου Παπαδόπουλου και του κύριου Τσαλτίδη, έτσι, και άλλων φυσικά συντελεστών. Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στον τύπο που έχουν ως στόχο να πλήξουν την ΠΑΕ Άρης και το Θόδωρο Καρπίδη, προσωπικά από τους κύκλους της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ, σημειώνεται ότι θα υπάρξουν αποκαλύψεις για όλους τους επικριτές. Συγγνώμη λίγο. Ναι. 49-59, τέλος. Τέλος. Δεκαλέπτου. ΑΕΚ Προμηθέας 49-59, 10 πόντους. Μπροστά ο Προμηθέας, θα υπερασπιστεί το τέταρτο δεκάλεπτο. Ωραία. Αυτή τη μεγάλη διαφορά. Τώρα θα έλεγα κάτι και θα μου έλεγε ο Κότσης, είσαι άρρωστος, μου λέει, με το στοίχημα. Να βάλω, προλαβαίνω να βάλω ένα ευρώ ότι θα πάει παράταση. Δεν βάλε. Προλαβαίνω να βάλω ένα ευρώ. Δεν προλαβαίνω γιατί να διαβάσω λίγο πρώτα. Αλλά εγώ λέω θα πάει η παράταση. Για να δούμε. Εσύ τι λες, θα κερδίσει ο Προμηθέας, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας. Δεν έχω. Λέω έτσι. Δεν έχω. 10 λεπτάκια θα το προλάβουμε. Είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ, αλλά και ο Προμηθέας. Βλέπω πάρα πολύ αποφασισμένο. Πολύ σοβαρά παίζει. Γιατί δεν είναι κάτι να πούμε ότι είναι το μάτσο. Όποιο κερδίσει πάει με τον Παναθηναϊκό τελικό. Θα μου πει κάποιο, δεν έχει καμία ελπίδα με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σχέση. Ο Προμηθέας, μια ομάδα που δεν υπήρχε πριν 2-3 χρόνια, 4 ξέρω εγώ, δεν υπήρχε. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ιδιοκτήτρια της ομάδας, είναι τα Coffee Island, τα γνωστά, έτσι. Λοιπόν, θα έχει να το λέει και έχει πάει τελικό. Ωραία. Θα γραφτεί στην ιστορία. Πάμε τώρα να δούμε τι έλεγε λοιπόν, ο Καρυπίδης. Λοιπόν, η απάντηση είναι ο Άρης δυναμώνει και εξελίσσεται και αυτό ορισμένος τους ενοχλεί. Και αυτό και επιχειρούν με καταπαραγγελία δημοσιεύματα να πλήξουν την ΠΑΕ Άρης και το Θόδωρο Καρυπίδη προσωπικά. Η απάντηση αναμένεται να είναι σκληρή και άκρος αποκαλυπτική. Προφανώς λέω εγώ, πριν διαβάσω και το υπόλοιπο, προφανώς χωρίς καν να ξέρω, λέω ότι προφανώς κάποιοι προσπαθούν να εμπλέξουν, λέω εγώ, τον πώς λέει τον Ισπανό, τον Ραούλ Μπράβο με τον Άρη. Που φυσικά δεν προκύπτει από πουθενά αυτό το πράγμα. Κύκλοι της ΠΑΕ σχολίασα σήμερα ότι ενώ. Τι δεν προκύπτει. Από πού προκύπτει. Δεν έπαιζε τον Άρη. Έπαιζε. Υπάρχει κανένα τέτοιο για τον Ήταν Άρη. Ήταν για βοηθός προπονητή.
Όχι. Όχι. Το βοηθός προπονητή, όχι. Ήταν στο staff. Δεν είπε ο Ερέρα που το σχολιάζαμε. Mm. Ότι ήταν στο staff το προπονητικό, ενώ εγώ έχω τους δικούς μου. Και είπε ότι δάνεισε 300 χιλιάρικα, λέει, έτσι λέει ο Πάκο Ερέρα. Ναι, εντάξει, ναι. Άρα έχει σχέση με τον Άρη. Με τον Άρη, όχι. Με τα τέτοια, με τα στημένα δεν έχει σχέση ο Λαρ Μπράβο με τον αυτό Άρη. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Ούτε εσύ, ούτε κανένα. Αφού βγήκε το παιχνίδι το στημένο, δεν υπάρχει άλλο. Άμα ήταν, θα έλεγε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, παιδί μου, αυτό λέμε. Ναι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Απλά ακούστηκε. Ούτε λέμε για αυτό το πράγμα. Λέμε για το Βέρεια Πανιόνιο, νομίζω. Αυτό που γράφτηκε. Και ναι, αυτό που διαβάσαμε όλοι είναι ότι ο Ραούλ Μπράβο, ναι, δηλαδή αυτός που συνελήφθη για εγκληματική οργάνωση για στιγμένα παιχνίδια. Ποιο άλλος που πέρασε ένα φεγγάρι από τον ΠΑΟΚ, ποιος ήταν ο Λόπες. Δάνεισε 300.000 ευρώ στον. Έτσι λέει ο Πάκο Ερέρα. Ναι, έτσι λέει ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Ο οποίος ήταν φέτος ο πρώτος προπονητής του Άρη. Ήταν για 4 μήνες. Ναι, έκανε την προετοιμασία, έκανε. 4 μήνες. Ναι, έκανε την έναξη του ποταδήματος κτλ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αυτά τα λέει ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα. Εμείς δεν λέμε είναι ψέματα, αλλά δεν ξέρουμε και αν είναι και αλήθεια. Έτσι. Φυσικά δεν το ξέρουμε. Δεν το κρίνουμε εμείς αυτό. Έτσι. Αλλά αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, μπορεί ο κύριος Καρυπίδης, αν τσατίστηκε, αν παρεξηγήθηκε, να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, να μηνύσει τον Πάκο Ερέρα. Ωραία. Έτσι, όμορφα, ωραία. Αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, επαναλαμβάνω. Γιατί, να σου πω κάτι. 300.000 το δάνεισε, ρε φίλε. Έτσι λέει ο Πάκο Ερέρα. Ωραία. Απαγορεύει κανείς, ας πούμε, λέω, να σου δανείσω εσένα τώρα, έρχεσαι και μου λέει, Τάσο, έχεις 5.000 να μου δώσεις. Έλα, δωρεζάχο, έχω. Πάρτα. 5.000 δεν είναι πολλά. Λέμε, ρε φίλε, λέμε. Από μου απαγορεύει κανείς, άλλο σου λέω εδώ. Δώσε βάση σου, λέω. Μην βιάζει να πει να απαντήσει. Όχι, δεν απαντώ. Δεν θα πω κάτι κακό. Και κακό να πει, δεν έχω πρόβλημα. Λέω, απαγορεύεται να σε δανείσω 5.000. Όχι, βέβαια. Όχι. Απλά το κακό ξέρω είναι ότι. Και γιατί το είπε ο Ερέρα τώρα που βγήκε η βρώμα για τον Μπράβο, ναι, ας πούμε. Γιατί δεν, και δεν το είπε 20 μέρες πιο μπροστά. Όχι. Ή όταν αποχώρησε. Όταν αποχώρησε αμέσως. Ναι, μία εβδομάδα μετά. Γιατί, ναι, δεν, γιατί το δεν το είπε. Αυτό είναι, αυτό θα έλεγα εγώ. Ναι. Γιατί δεν το είπε. Όχι αμέσως. Ένα μήνα μετά από αυτό. Και το θυμήθηκε τώρα. Δεν ξέρω. Γιατί. Βγάζει κακία ο Ερέρα για τον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς δεν λέμε ότι λέει ψέματα. Αυτό είναι δεδομένο και στο είπα προηγουμένως. Ναι. Θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο με τον τρόπο που έφυγε από τον Άρη. Ίσως να έχει και μέχρι ένα σημείο δίκαιο. Μέχρι ένα σημείο. Επαναλαμβάνω εγώ. Η τοποθέτησή μου μέσα στο πέρασμα του χρόνου είναι ότι όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα και όλα σωστά να τα κάνεις, στην Ελλάδα, παρένθεση, σίγουρα φεύγεις, και σε άλλες χώρες, ακόμη και στην Αγγλία, ανάλογα με το όνομά σου, έχεις μια μεγαλύτερη ελαστικότητα. Δεν υπάρχει ομάδα με στόχους, ο προπονητής να κάθεται χωρίς να έρχονται τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει στον πλανήτη. Όχι, αλλά αυτή η αντίδραση τώρα του κυρίου Καρυπίδη. Όχι, ο Καρυπίδης δεν λέει για τον Ερέρα, λέει για κάποιο δημοσίευμα. Ναι. Και λέω να το διαβάσω. Ναι, έρχεται μετά από αυτό που έγινε με το. Ναι, γιατί κάποιοι. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το δημοσίευμα, να μην λέω ψέματα. Αν κάποιο μπορεί να μου το δώσει, να πω για να κρίνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι λέει και το κείμενο. Και ειδικά, έτσι όπως φαίνεται και από την απάντηση, ανυπόγραφο κείμενο. Αυτός που γράφει πρέπει να έχει το θάρρος της γνώμης του. Κάνω λάθος? Okay. Γράφεις εσύ όπως λες. Εσύ όπως λες εδώ πέρα, λες είμαι ο Τάσος Τρέγιας και εγώ είμαι ο Ζάχος Γρηγοριάδης και λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Απλά επειδή υπάρχει το συγκεκριμένο site, ναι, αν απευθυνθεί ή νομικά ζητήσει ποιος το συντάξει και υπογράψει αυτό το κείμενο, μπορεί να το μάθει πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Λέω εγώ. Δεν ξέρω, λέω δεν εγώ το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω αν καλύπτονται οι δημοσιογράφοι από τίποτα, πώς λέμε, το απόρριτο της αλληλογραφίας ή κάποιους άλλους τέτοιους νομικίστικους όρους. Δεν τα ξέρω αυτά, έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο και το κύκλι της ΠΑΕ σχολείας, ότι ενοχλούμε, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε από τα τελευταία δημοσιεύματα των ελεγχόμενων site και κάτι τύπων που γράφουν κατά παραγγελία για μια τυρόπιτα. Εδώ φυσικά δεν μπορώ να διαφωνήσω, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τύποι. Δεν ξέρω αν η τυρόπιτα είναι καν κουρασάν, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Αλλά σίγουρα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και για μισή μαστίχα μερικοί που γράφουν. Σας ξέρουμε, λέει η κύκλη της ΠΑΕ, να μην το ακριβόμαστε πίσω από τα. Η ΠΑΕ, ο Καρυπίδης θα λέει. Και με το πραγματικό σας όνομα και με τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιείτε. Γνωρίζουμε και από πού παίρνετε τις εντολές σας. Να ξέρετε κάτι, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Έχουμε ράματα για τη γούνα σας. Έρχονται το επόμενο διάστημα πράγματα που ούτε τα φαντάζεστε. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε. Όταν μια... υπάρχουν, εγώ λέω τώρα για να δεις. Γενικότητα μου γάζει. Ναι, μου γενικότητα είναι. Εγώ όταν λέω, όταν λέει ότι έχουμε ράματα για τη γούνα σας και εφόσον ξέρω ποιο είναι, περιμένω μέσα στην επόμενη εβδομάδα 10 μέρες να δω τα ράματα. Διότι εγώ
αν κάποιος με κακολογεί και έχω οράματα για τη γούνα του, δεν θα τον αφήσω έτσι, θα τον σκίσω. Εγώ, ο Ζάχος, έτσι. Δεν ξέρω, άλλος μπορεί να είναι πιο ελαστικός, άλλος πιο ευρωπαίος και άλλος να είναι σκέτος χωρίς το ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένουμε, όπως είπες και εσύ, αντίδραση, θυμωμένη είναι η αντίδραση, η δήλωση αυτή, έτσι. Θυμωμένη δήλωση, αλλά περιμένουμε να δούμε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Εγώ θα τον έψαχνα, αφόσον ξέρει κιόλας που λέει, ξέρω ποιοι είστε και τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιείτε, και θα τον έφερνα προς των ευθυνών του. Εντάξει, εδώ... Ανάλογα, επαναλαμβάνω το δημοσίευμα για να μην είμαι άδικος. Όμως υπάρχουν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα έτσι, που προκαλούσαν τη βία πριν από τον ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ με πρωτοσέλιδα κίτρινης εφημερίδας, που έγραφε ήρθαμε για να σας. Έτσι, όμορφα, ναι. Ωραία. Τότε δεν ευαισθητοποιήθηκε κάποιος όμως από εκεί για να βγει και να πει. Αυτά εδώ πέρα τώρα που γίνονται. Αρκτικό λέξο ήταν. Δηλαδή ήταν. Ναι, εντάξει. Ο άλλος όπως είδες δεν είχε καμία επίπτωση, ναι, διότι ναι. Τα γράμματα. Νομίζω ότι από κάτω διευκρίνιζε, ναι, τι εννοούσε. Όχι, ρε. Τρελός είσαι. Αν θυμάμαι πάρα όχι, πολύ καλά. Όχι, τρελός είσαι. Δεν υπάρχει τέτοιο που λες. Διότι δεν θα μπορούσε την άλλη μέρα να. Ποιος? Αν έχουμε γραμμή. Να θα τον πάρουμε τώρα την γραμμή. Ναι, ωραία. Λοιπόν, δεν υπήρχε αυτό που λες από κάτω, η επεξήγηση του, των γραμμάτων. Φυσικά δεν υπήρχε, γιατί ο συγκεκριμένος δεν νομίζω να έχει το θάρρος να το αποκαλύψει. Εγώ υβριστικό τώρα που λες, άκουσε. Αλλά την απάντηση την πήρε από τον, από τον Αλέξανδρο, άκουσε, στο 82. Άκουσε με, μπράβο. Στην Τούμπα δεν πήρε καμία απάντηση, αλλά δεν πειράζει. Να στην Τούμπα. Εδώ τα όνειρά σας λέγατε, εντάξει, να καθαρίσει πόλη λέγατε. Εντάξει. Να καθαρίσει, να ρίξουμε τα, βίδα, δεν ξέρω, να ρίξουμε, έτσι, κάτι φανελάκια. Θα ρίξουμε του χρόνου κάτι φανελάκια. Θα ρίξουμε κλινέξ του χρόνου. Αλλά λέω. Στο είπα άλλη μια φορά. Περίμενα. Ευτυχώς, περίμενε, ευτυχώς που ανεβήκατε, ναι, και ήσασταν παρόν, ναι, ανταγωνιστές, ναι, κατά την άποψή σας. Ναι, του αέτη του. Δεν με νοιάζει. Του αέτη του νταμπλούχου ΠΑΟΚ στη χρονιά που πήρα το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ξέρεις τι θα λέγατε? Τι θα λέγαμε? Έλειπε ο Άρης και το πήρατε. Εσένα, έτσι θα λέγατε. Τώρα, θα σένιαζε, τώρα το έχετε ράψει το στοματάκι και δεν μπορείτε να πείτε τίποτα. Θα σένιαζε εσένα που θα έπαιρνε νταμπλ. Θα σένιαζε αν έλεγε ο Αριανός ότι το πήρε χωρί να είναι ο Άρης στην Αλφα Εθνική. Εμένα δεν θα με νοιάζει. Τότε τι το λέγατε? Είστε τέτοιοι, έτσι έχετε μάθει, έτσι έχετε μεγαλώσει. Έτσι έχετε γαλουχηθεί. Καλά, μην λέτε μεγάλωμα, γιατί είστε γνήσια τέκνα από του. Από γενεά σε γενεά. Είστε γνήσια τέκνα, είστε μπουζόπεδα. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Γαλουχηθήκατε με τον κύριο, πώς λέγεται το όνομά του, Γιώργος. Ούτε ξέρω. Ναι. Ούτε ξέρω. Εγώ προσωπικά ούτε καν το διάβαζα αυτό. Ναι. Σοβαρά μιλάς? Ούτε καν. Μπορείς, μόνος ούτε καν. Έριχνα μια ματιά στο πρωτοσέλιδο. Α, που είχε. Τώρα που έλεγα για πρωτοσέλιδο. Το μόνο. Ποτέ δεν έπαιρνα εφημερίδα, εγώ να ξέρει. Εφημερίδα. Ποτέ. Ήταν και λίγο, άφηνε και πολύ μαυρίλα αυτή η. Μόνο για προσάναμα να ψήσουμε καμιά ρέγκα στην οικοδομή. Το μόνο που είπες, το μόνο που τώρα ξεστηθήθηκα, ναι, τώρα πέραν της πλάκας, ναι, το μόνο πρωτοσέλιδο που είχε πραγματικά πινελίκι πρωτοσέλιδο, που μπορεί να θυμηθείς ποιο ήταν? Το Ποντίκι. Όχι, η αθλητική και της πόλης. Αθλητική. Και μάλιστα θα σου θυμίσω ποιο είναι. Έτσι, ούτε με αρκτικό λέξο, έγραφε Γ, ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Ο Παδική. Όχι, η εφημερίδα της πόλης, όχι, όχι. Στο φωτογράφησα τώρα, νομίζω. Η αθλητική. Ναι. Μακεδονία Στράκη. Μακεδονία Στράκη. Έτσι το γραφείο. Πάμε λίγο στην γραμμή, να μην περιμένουμε. Ναι, γιατί έχουμε είχαμε και γραμμή, χαμπάρι δεν πήρα. Χαμπάρι δεν πήρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 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 Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Νίκο. Τι έγινε, Τάσο, γιατί μου κάνετε έτσι? Τι κάναμε? Ξέρω εγώ, βαλό μεταξύ σας. Μιλάμε, αντιπαράθεση έχουμε. Για τον Καρυπίδη λέτε? Για τον Καρυπίδη, αυτό, ναι. Αυτόν τον κύριο που όπου τον κουμπάει λερώνεσαι. Τι, είσαι κονισμένος? Όπου τον κουμπάει λερώνεσαι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ, για, να λέει, για να λέει ο μπράβος, ούρο μπράβος, αυτός ο πρώην προσφερθής και μάνατερ, κάτι ξέρει παραπάνω από τον κύριο Καρυπίδη. Δεν είπε για τον Καρυπίδη. Ο κύριος που παίρνει δανεικά, ο πρώην που παίρνει δανεικά 300.000 και 500.000 ευρώ. Δεν τα λέει αυτά καλά ο κ. Καρυπίδης. Από τη Βέρεια, ένα εργοστάσιο με κονσέρβες, κομπόστα. Ωραία, μια κομπόστα, να είχα μια κομπόστα τώρα, μια δροσερή κομπόστα. Και κάτι άλλα πράγματα που χρωστάει δεξιά και αριστερά. Με τον Αβαντίδη στα μαχαίρια.
πάει πούμε, με τον, μαζί με τον Ρέμο και τη, με τη γυναίκα του προς την Τουμπάη και πέρα παίρνει με πίεση με χρυσή κάρτα. Τι ξέρεις ρε Νίκο αυτά. Δηλαδή αυτός ο κύριος το παίζει αργανάρα. Θα γίνουν, yeah, λέει, θα γίνουν πράγματα, κάτι, λέει, που, κάτι, δεν, που δεν τα φαντάζεστε. Μου, εσείς, λέει, δεν τα φαντάζεστε. Θα γίνουν πράγματα. Να σε πω κάτι. Μα και να σε πω κάτι. Αυτός ο κύριος, είτε θέλει είτε όχι, θα έχει μπλεξίματα, πολλά μπλεξίματα, γιατί πήρε κάτι που πολλά δάνεια από μια τράπεζα η οποία είναι χρεοκοπημένη. Έτσι δεν είναι. Ορίστε. Άμα είναι χρεοκοπημένη η τράπεζα, τα γλίτωσε. Μπορεί να γίνει χρεοκοπημένη, μπορεί να φαλυρίσει. Πήρε κάτι δάνεια. Αγύρτα δάνεια. Γιατί αυτή η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει τον Καρυπίδη. Ρωτάω εγώ. Ο απλός πολίτης. Να, εδώ ο Ζάχος σας απαντήσει. Πού ξέρω. Μα δεν είναι το παιδί αυτό, κατάσταση μου. Ναι, πού να ξέρω. Εγώ ξέρω αν πάρω δάνειο και έχει χρεοκοπήσει η τράπεζα, το κλείτωσα το δάνειο. Μα και από την ώρα και η τράπεζα αυτή είναι ταγμένη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τα δάνεια αυτά που πήρε. Μεγάλο ποσό πήρε. Μεγάλο ποσό πήρε. Δεν πλήρωσε δεξιά και αριστερά κάτι εφορίες, κάτι οίκες. Άμα είναι απλήρωτα αρεσί Νίκο, θα παρεύει δικαιοσύνη αν υπάρχει... Ποια δικαιοσύνη, μα εδώ η δικαιοσύνη, μα εδώ η Ελλάδα και δεν υποκατηγητάσω. Όπως και ο Ιωάννης Αβίδης, αν έχει κάποιο κάτι επιλείψου με τη δικαιοσύνη, θα παρεύει. Αλλά τώρα, τόσα χρόνια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έλα τώρα, μην με πας εκεί πέρα, σε πάω τώρα εκεί πέρα. Για να μάθω από κάτι. Όχι, μην με πας εκεί. Απλά λέμε, παράδειγμα. Τώρα, σε πω κάτι, αυτός ο κύριος που το λένε το Βαρτίζαν Γιάννη, όπως οι Αλβανοί και οι Πακιστανοί και οι Σύριοι γίνανε σε χρόνο και σε Έλληνες, με διαβατήρια και με ταυτότητες. Ωραία. Εδώ έξω από τη Σκίδρα είναι το χωριό του, έτσι λέει. Ποια σκίδρα, βρε, από τα βάζει τη Ρωσία είναι, βρε. Δεν ξέρω, πλάκα με κανένα, να, εγώ ό,τι ακούω, εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο. Εγώ δεν λέω κάτι, από τα βάζει τη Ρωσία είναι, κύριε μου. Δεν είναι κακό να εδώ τον έχει φέρει, εδώ τον έχει φέρει αυτός που είναι άγαλμα κάτι στην παραλία. Μα κάτω τον κύριο, πρώην φοιτητής, και η πρώτη επί Νέα Δημοκρατία, ο Κεδίκοβλου. Και να ρωτήσω εγώ, είναι κακό να είναι από τα βάζει τη Ρωσία. Από τα βάζει ουσία, πώς είναι, κάνε, είναι, γιατί, το να είσαι, να πω εγώ κάτι, κάτσε ρε Νίκο, να κάνουμε ζήτηση λίγο, να κάνουμε λίγο κουβέντα. Να σε πω κάτι, να τη λέω και κάνουμε κουβέντα. Ναι, Νίκο, ναι. Ναι, από την ώρα οι Αλβανοί γεννάνε εδώ πέρα, πάνε στην Αλβανία, βαζούν τα παιδιά τους, παίρνουν ελληνικές ταυτότητες, παίρνουν και διαβατήρια ελληνικά. Έτσι όπως οι Πακιστανοί, άμα πας τα τρένα εδώ πέρα μέσα στο σταθμό, να δεις τι γίνεται, τι πανηγύρι. Ξέρω, περνάω. Πάω το Ζάχο σπίτι από εκεί και το τα βλέπω. Ναι, να σε πω κάτι. Ναι. Εδώ πέρα αυτοί βγάλανε για βατήρια και ταυτότητα. Ερώτηση, στο όπεδο. Ναι, είναι παράνομο αυτό που κάνουν. Δεν είναι παράνομο. Όχι. Εσύ τι λες. Αφού τι. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε παράνομο. Το κράτος δεν το δίνει. Δηλαδή το κράτος παρανομεί. Ρε αγάπη μου, πλάκα με κάνεις. Εγώ καθόλου πλάκα δεν σε κάνω. Τότε. Το κράτος δεν τα δίνει. Μα το κράτος δεν δίνει. Αλλά δεν είναι παράνομο, ρε Νίκο. Άραγε. Έτσι, από την ώρα το ελληνικό προξενείο που είναι εκεί πέρα με τα βάθη και το ελληνικό προξενείο και το ρώσικο προξενείο, έλα τώρα εκεί πέρα τι γίνεται. Με τις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Νομίμως. Της Προσεκτικής Ένωσης. Νομίμως. Γι' αυτό δεν λέω ότι αυτός ο Καρυπίδης, να ξέρεις πολύ καλά, ναι. Οι Αριανοί, σε ένα χρόνο θα την κυνηγάνε. Βέβαια, ένα χρόνο είναι πάλι καρέ. Λες, Νίκο. Και αυτό το παίκτη που πήρε ο Καρυπίδης, έτσι, το παιδί αυτό με το μάνατζερ του, ξέρω ποιος είναι ο μάνατζερ του. Ποιο είναι, ο μάνατζερ του είναι ο Τραβλός. Ο Τραβλός, ο Άγγελος Τραβλός είναι ο μάνατζερ του. Ποιο παίκτη λες, ρε. Αυτό του πήρε, φίλε. Ποιο είναι το Σουηδό, λες. Ναι, πολλούς πήρε, τρεις πήρε τώρα. Με θέλω το Σουηδό είναι ο μάνατζερ του Τραβλού. Γιατί ο Τραβλός είναι ασύνης πολύ καλά. Έχει συνεργασία με Λατινική Αμερική. Α, αυτό δεν το ξέρα, Νίκο. Δεν το ξέρα. Αν δεν το ξέρα, Νίκο. Α, ναι. Α, ναι. Εμπτύγια. Δεν μιλάς εσύ παλιό μου μια δίπλα,
Έτσι, ως πότε να πούμε να ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτός ο κύριος που είναι από την Αταβάτη της Ρουσίας, που το φέρνει την Ελλάδα. Ναι, έτσι, έτσι, σωστά τα. Σαν Έλληνας, σαν Έλληνας, όπως φέρανε κάποιοι ανθρώπους μεγάλους, όπως ήταν πούμε, ο Κοσκοτάς, όπως ήταν ο Κόκαλης, όπως ήταν και κάτι άλλοι μυστήριοι ανθρώποι. Δεν έχει σχέση με αυτούς. Ο Ιωάννης δεν έχει καμία σχέση με αυτούς. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Γιατί πάει τα Σκόπια, πάνε κάθε 15 μέσα Σκόπια, Τάσο. Ποιος. Ο κύριος αυτό το λέτε, που το λέτε Ιβάν, Γιαλάκη Πέτρος Γιαλάνη. Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω να πω. Γιατί για ορτά εγώ ο απλός πολίτης, ρε παιδί μου, είναι πολίτης. Μπορεί να του αρέσει το μέρος, να κάνει τουρισμό, ξέρω. Γιατί πάει κάθε μέρα, γιατί πάει κάθε μέρα εκεί πέρα μέσα. Μπορεί να κάνει τα δόντια του, ρε Νίκο, έχει φτηνά εκεί πέρα το θέατρο. Μπορεί να κάνει τα δόντια του, ξέρω. Μπορεί να κάνει τα δόντια του. Μήπως γνωρίζουμε πολύ καλά, μήπως γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχει μεγάλη λυσφαιρίς γιατί εκείνος ο κύριος τον έχει βαρικό την κάρτα. Είναι χρόνο να πάει που με κάπου αλλού. Μάλιστα. Θέμα χρόνου είναι όταν είναι η Νέα Δημοκρατία, θα ξέρει πολύ καλά τα σωμούρα. Ολοκλήρωστο όμως, γιατί 6 λεπτά ναι. Όταν βγει η Νέα Δημοκρατία, τα σωμούρα, να ξέρει πολύ καλά. Αυτός ο κύριος, βλέπω να γίνει bye-bye. Και λέμε ότι έκανε αύξηση με το κεφαλαίου. Και λέω εγώ ο ένας πολίτης. Πώς το έκανε η τζάμψη με το κεφαλίου. Με τι λεφτά έβαλε τα λεφτά αυτά. Πού τα βρήκε τα λεφτά αυτά. Εδώ οι γαλακτοβιομηχανίες, κάτι μεγάλη βιομηχανία. Η βλάχα έκλεισε, η βλάχα έκλεισε. Πώς εδώ πέρα από την εργοστάσιο μεγάλο είναι, φίλε. Πώς κλείνει αυτό το εργοστάσιο. Πώς κλείνει τα εργοστάσια αυτά. Πώς γίνει εκείνο το εργοστάσιο. Αν το παραμύθι τάσο, το παραμύθι αυτό θα σταματήσει. Ο κόμπι του Πάρκ τρώει πολύ σανό. Τρώει πολύ σανό από τις εφημερίδες, από τους Μαϊτανούς, τους δημοσιογράφους που λένε το κοντό και το μακρύ του. Ναι, αλλά double πήρε, Νίκο, πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ, Νίκο, πρωτάθλημα πήρε. Κάθω και κλείνω. Θέλανε ένα παίκτη, ταπάκι και τον κάνα παιχταρά. Έλα τώρα, ναι, έγινε, Νίκο. Άντε, να είσαι καλά, Νικόλα. Άντε, γεια. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Ναι, αλλά νταμπλούχος είναι ο ΠΑΟΚ, Νίκο. Μολαοσαλές και πρωτάθλημα και κύπελο πήρε. Πάντως, εγώ αν είχα πάρει από μια τράπεζα ένα δάνειο εκεί και φτωχεύσει η τράπεζα, θεωρώ ότι το έχω γλιτώσει νομίζω. Δεν μπορεί να το πληρώσω έτσι, ή κάνω λάθος. Πάντως, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, γιατί τον ακούω και χρόνια, ας πούμε, και γιατί συμφωνώ στο 99% από αυτά που λέει. Γιατί λέει άρα, και... νύχτα θα φύγει ο Καρυπίδης. Όχι, όχι, συμφωνώ, λέω, αλλά κάρτε δεν μπορώ να συμφωνήσω, γιατί όπως σωστά λέει, οι μετοχές του ΠΑΟΚ είναι στο γραφείο της Ιντρακόμ. Άρα, εντάξει. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Μπορεί να φύγει και νύχτα. Αυτό το έλεγε πριν 5 χρόνια στα μάτια, δεν το λέει πλέον. Όλοι νύχτα φεύγουν. Τάσο, όλοι νύχτα φεύγουν. Μέρα δεν φεύγει κανένας. Εγώ τόσο μέρα δεν έχω δει να φεύγει κανένας. Όλοι νύχτα φεύγουν. Είτε πετυχημένοι είτε αποτυχημένοι. Το μηνά τι ημέρα. Νύχτα. Ζαχουδάνης. Ζαχουδάνης δεν είναι. Σαρουχάς. Σκόρδας. Όλοι νύχτα φύγανε. Όλοι. Άντε κάνουμε το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο, όχι στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, λίγο βιάστηκα, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχει 66-68, δύο λεπτά και κάτι πριν λήξει το... Θα τον ακούς το μεγάλο Ζάχο Ντρούλινγκ, θα τον ακούς, γιατί θα πάει παράταση και θα... Να δούμε. Δεν προλάβα να το βάλω φυσικά, γιατί υπάρχει και η εκπομπή. Να δούμε, είσαι καλός αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο το 23-10-287 και 3-8. Τι λες βρε καρτούν, τι λες που ντύθηκες να πούμε με φόρμα παραλλαγή σήμερα και ήρθες. Spaceship. Λοιπόν, πάμε. Κοντά είναι. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Περνάει ο Προμηθέας. 73-76-23. 73-76, δύο βολές. Πολύ χαμένη πρώτη. 23 δευτερόλεπτα και 8-10. Ο Κασελάκης πρέπει να είναι αυτός. Άμα τη βάλει τη μία, τουλάχιστον πάει στους 4 η διαφορά και μετά είναι δύσκολα για την ΑΕΚ. Δύσκολα, αλλά έχει πολύ χρόνο. Εντάξει. 24 δευτερόλεπτα. Ναι, τρίποντο, φάουλ. Για να δούμε. Το έχασε. Και τη δεύτερη έχασε. Φάουλ. Φάουλ τώρα, θέλει 20 δευτερόλεπτα. Κάτσε να δούμε. Να το περιγράφουμε λίγο. Ξανθόπουλο στην μπάλα. Αν θα το κάνει, θα το κάνει. Αυτό ο Αμερικανό. Όχι, ο Σάκοτα είναι αυτό. Όχι, ρε, τι. Ο τρίποντο. Έξω. Την μπάλα για την ΑΕΚ ξανά. Τρίποντο. Μέσα! Τι έγινε. 4 δευτερόλεπτα. Τι έγινε. Παράταση, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μιλούσα, δεν πρόλαβα να το βάλω το ευρώ. Εντάξει. Σάκοτα, ε. Εντάξει, Τρέγια. Κάτι 4 δευτερόλεπτα έχει ακόμα. Τι 4 δευτερόλεπτα, Τρέγια. Τώρα, ξέρω... 4 και 4, 5 δευτερόλεπτα έχει. Άκουσε, Τρέγια. Και το χέρι να του κόψει τώρα δεν δίνει φάουλ τώρα. Άστο.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να βάλει καλάθι, ρε φίλε. Α, σε πατάει. Όπου σφαγή πατάει, νομίζω. Άμα πατάει, δεν πατάει, ρε. Τι πατάει. Όχι, όχι, ένα μέτρο είναι. Τι πατάει. Και ένα μέτρο. Τριποντάρα. Και ο γιατράς ο καημένος. Τι είπε ο μεγάλος Ζάχος όταν στους 10 πόντους. Ωραία, φίλε. Παράταση. Σε παραδέχομαι. Δηλαδή, αν πάει παράταση, σε παραδέχομαι. Οι time out έχουν πάρει. Μόνο περίπτωση να μην πάει παράταση, να βάλουν καλάθι. Δηλαδή, κοίτα τώρα, έχει 23 δευτερόλεπτα. Βέβαια, θα έχουν τέτοιο γιατί από την άμυνα Τσάικ θα ξεκινήσουν τώρα. Έχει 23 δευτερόλεπτα να λήξει. Βαράει βολές ο Προμηθέας. Είναι 73-76. Χάνει ο Κασελάκης δύο βολές. Ναι. Χάνει τρίποντο η ΑΕΚ. Παίρνει rebound. Ναι. Βάζει τρίποντο Σάκοντα στα 4 δευτερόλεπτα. Όχι τρίποντο από τα μαλλιά τραβηγμένα. Δηλαδή, ναι, κάτι μου θύμισε αυτό με τον Φασούλα τότε και με τον Τέσσερα. Α, δεν τα θυμάμαι. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ναι, πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά αυτή η άτιμη εφεύρεση το YouTube. Ακούς. Θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λοιπόν, ό,τι και να είναι, ας έρθουμε στο παρόν. Ναι. Γιατί το παρόν, μαύρο φίλε, είναι το παρόν. Το παρόν, φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Κάτσε να το δούμε λίγο το μάτι, γιατί έχει. Γιατί για σένα εύκολο είναι. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα. Γιατί, τι έγινε τώρα. Πρωταθλητής είμαι. Για τον μπάσκετ, λέω, ρε. Είμαι για τον μπάσκετ. Α, για τον μπάσκετ. Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί όπως σου είπα, ξεκινάει η επίθεση από την περιοχή της ΑΕΚ. Δηλαδή, άρα είναι, βέβαια, γι' αυτό πήρε time out. Άρα τα 4,5 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Βέβαια, λέω ότι δύσκολα θα δώσει φάουλ τώρα, γιατί έδωσε και φάουλ προηγουμένως σε τρίποντο. Εντάξει, έδωσε. Πρέπει να είναι πολύ φάουλ για να το δώσει. Για να δούμε. Κασελάκης πάει να γίνει. Πού πας, ρε Κασελάκη, καημένε. Πού πας, ρε Κασελάκη. Καλά, είναι δυνατόν να δώσουν σε αυτό να την παλά. Ναι, έχασες που έχασες δύο βολές. Είναι δυνατόν. Παράταση, τι έγινε, ρε. Εντάξει, ξέρεις πόσο έδινε. Συγγνώμη. Πάνω από 10 είναι η περίπτωση παράταση στο μπάσκετ. Σου είπα, θα πάει παράταση. Μπράβο, μπράβο. Το είπες στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο τέλος, στο τρίτο δεκάλεπτο. Όχι. Με 10 πόνους διαφορά. Όχι, το είπες στο τρίτο δεκάλεπτο. Τελείωσε, μόλις τελείωσε. Ναι, εσύ το είπες. Στο τρίτο δεκάλεπτο, στα μέσα του τρίτου δεκάλεπτου είπες. Παράταση σου είπα. Τι μπράβο, να κάνω. Ρε, τι μπράβο, δεν πληρώνομαι, ρε φίλε. Δεν πληρώνομαι, ρε φίλε. Σταμάτα και βάλτο. Πώς θα σταματήσω την εκπομπή για να βάλω ένα ευρώ αυτό και. Θα μιλούσε εσύ. Πλακία. Μου χρωστάς 10 ευρώ. 76, εγώ σου χρωστάω. Σου χρωστάω, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνω πώς σκέφτεστε, ρε φίλε. Μεγάλος είμαι, φοβερός, ρε φίλε. Το έχω το στοίχημα, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια, αν και σε λίγο έχουμε και άλλο διάλειμμα, αλλά εντάξει, να τα πηγαίνουμε κανονικά τα διαλύματα, έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο εδώ πέρα ένα ακόμη, εντάξει, είμαστε καλοκαίρι, τα μεταγραφική περίοδο. Μεταγραφικά. Δεν τον ξέρω φυσικά τον παίκτη. Σενάρια λέει για Πεναράντα. Το διάβασα καλά. Τι, πώς. Πεναράντα. Εντάξει, το κατάλαβε ο κόσμος. Ναι, καλά δεν το ξέρω. 22χρονος επιθετικός της Γουότφορντ, δανεικός στη Μάλαγα και αυτός. Δεν έπαιξε φυσικά στη Γουότφορντ. Από την Βενεζουέλα ο συγκεκριμένος επιθετικός. 22 χρονών, μόνο το 22 καλό ακούγεται. Mm-hmm. Βέβαια, πώς τον βλέπεις αυτόν σαν φάτσα, για κρίνε. Τίποτα, Ακπόμπ, σαν τον Ακπόμπι τον βλέπω. Λίγα πράγματα. Λίγα. Τον άλλο τον Ντουάρτε το φοβάσαι. Ναι, εκείνο, ναι. Εκείνος είναι... Και την Κατσαρίδα, ναι. Και την Κατσαρίδα τη φοβάσαι. Εμάσα τα μου τότε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, περιμένουμε τώρα. Ο Σιδιάκος επιθετικός. Ναι, Κωστιάκος, center for είναι αυτός. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει και άκρα, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω center for. Mm. Γιατί ο Άρης ψάχνει center for, είπαμε, έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι το άλλο όνομα που μετά τον Ιντέγε δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτός λέει επιμένει στα 800 χιλιάρικα που ζητάει, ο Άρης δεν μπορεί να πάει 800 χιλιάρικα και τα 500 που δίνει είναι υπέρβαση για τον Άρη, έτσι. 800 χιλιάρικα, τώρα εντάξει, αυτά από τη μία λες ότι είναι τελειωμένα και αύριο τον παρουσιάζουν κιόλας. Mm-hmm. Από αυτές τις περιπτώσεις είναι. Περιμένουμε, νομίζω ότι οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Άρη θα τελειώσουν πριν την προετοιμασία. Τουλάχιστον το 90%, ούτως ώστε όλη η ομάδα και ο κορμός από την περσινή χρονιά να ξεκινήσει. Και η προετοιμασία είναι βασικός πυλώνας μιας καλής και μιας πετυχημένης χρονιάς. Μια καλή προετοιμασία και όταν είναι όλοι οι παίκτες. Λοιπόν, πάμε στους... Πάμε στην γραμμή. 23-10-287 και 3 οχταράκια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. 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 Το όνομά σου, αν θέλεις. Ζάχο Χρήστος από Σέρβες, Αριανός. Α, ο Αριανός, λοιπόν. Ο Χρήστος. Έλα ρε Χρήστο. Έλα, φίλε. Επειδή παίζω ένα παιχνίδι του ΠΑΠ, ναι, που παραπέμπει σε σύνδεσμο φιλάθλων του Άρη, θέλω να πεις, ναι, ένα τριψήφιο αριθμό να τα παίξω. Τώρα το επόμενο. Πότε έχει κλείσει.
Το πρωί αύριο, το πρωί έπαιζε. Άκουσε με τώρα, θα σου πω για να γελάσει. Αυτό. Εντάξει, πες. Το παιχνίδι, υπάρχει, ναι, ακόμη, νομίζω. Υπάρχει ακόμη, ναι, υπάρχει. Ναι, έχει, ναι. Το Super 3 λες. Που βάζει ναι, τρία ναι, νούμερα. Ναι, άκουσε. Το κυνηγούσα για κανένα πεντάμινο αυτό που λες. Ναι. Και ξέρεις ποιο νούμερο έπαιζα. Τότε το έδειχνε ζωντανή κλήρωση στον 902, το κανάλι του Κουκουέ. Μάλιστα. Που υπάρχει ναι, ναι. Ο 902. Μα τώρα δεν ξέρω. Όχι, ξέρω. Ναι, και έπαιζα το 902, φίλε, επειδή γινόταν η κλήρωση στο 902. Άκουσε. 902, 902, 902, 902. Ξανά, επιμόνη 902. Τίποτα. Αστραχάν το 902. Μόλις το σταμάτησα, φίλε, σε μία εβδομάδα βγήκε το 902. Σοπα. Ναι, μετά μία εβδομάδα. Μπορούσα να σου πω την άλλη μέρα. Μετά μία εβδομάδα βγήκε το 902. Καταρχήν να σου πω ότι τώρα το βράδυ ήρθε το 091. Παραλίγο. Και έχει άλλη κλήρωση. Έχει άλλη κλήρωση. Όχι, δεν έχει. 10 κληρώσει την ημέρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Το 104, την αυριανή μέρα, γιατί για άλλους είμαι τυχερός σε αυτά τα πράγματα, παίξε το 147. Έγινε, εντάξει, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, τι μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε, για Λαμό, για Προέδρους, ας πούμε, γενικότερα, ας πούμε, γιατί λες για τον Καρυπίδη. Εγώ δεν είπα για, για τον Καρυπίδη τίποτα σήμερα. Όχι. Λέω γενικότερα. Λάμο και τέτοιες εκφράσεις δεν χρησιμοποιούμε υπόψη. Εντάξει, μακριά από μας. Το παίρνω, εντάξει, δεν είναι. Μιλάμε ότι είναι τουλάχιστον, πώς να το πω ρε παιδί μου, μερικώς επιλείψιμο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συνελήφθη προσφάτως για στημένα παιχνίδια και ως αρχηγός εγκληματικής, κάπως έτσι το χαρακτήρισαν, να έχει δανείσει ένα ποσό 300.000 ευρώ στον πρόεδρο του Άρη, ο οποίος λογικά τα διαχειρίστηκε αυτά τα χρήματα με κάποιο τρόπο. Έτσι λέει ο Ερέρα. Έτσι λέει, κατά την άποψη του. Ναι, ρε φίλε. Αυτό που λέει ο Ερέρα. Εσύ πρόβλημα. Τι πρόβλημα να έχω, ρε φίλε. Αυτό έχει γραφτεί σε 500 site. Έτσι λέει ο Ερέρα. Ο Ερέρα το λέει, ποιος το λέει, από πού το μάθαμε. Αναδημοσίευση κάνουμε, ναι. Από πού το μάθαμε. Δηλαδή, παιδιά, υποθετικά, ας πούμε, αφήνονται υπονοούμενα. Τέλος πάντων. Έχεις, Χρήστο, ένα λεπτό, γιατί και εγώ δεν το έχω γνώση, για να μην λέω ψέματα, έτσι. Έχεις γνώση το κείμενο αυτό, σε ποιο αναφέρεται, ας το πω, οι παιάρες, έτσι. Γιατί αναφέρεται σε ένα κείμενο. Έχεις γνώση ποιο κείμενο όχι, είναι αυτό. Όχι, δεν. Όχι, απλά η γενική εικόνα που δίνεται έξω, ρε παιδί μου, ότι ο Άρης, ας πούμε, ο Άρης, τώρα μέσω Ραούλ Μπράβο, ναι. Εγώ θα θυμίσω στον Τάσο. Ναι. Πρόεδρος δικιάς της ομάδας βγήκε από το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου με χειροπέδες. Δεν τον πήγαμε χειροπέδες. Εντάξει. Δεν θυμάμαι. Για το γούμενο λέω. Γι' αυτό δεν, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά αυτό δεν. Γιατί βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, τι έκανε. Δεν θυμάσαι. Όχι. Για χρέη. Και. Ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι. Εντάξει. Άλλο να πας να σε συλλάβουν γιατί χρωστάς και άλλο να σε συλλάβουν γιατί στείνεις παιχνίδια. Γιατί είναι αλλιώς ο χαρακτηρισμός. Δηλαδή, τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε. Δεν πειράζει. Άστο να το κρίνει η δικαιοσύνη. Εμείς θα κάνουμε συγκάσεις. Ας τρέξει το. Γιατί και σήμερα είπανε και για τη ΣΕΚΑΠ. Εμείς είπαμε, είμαστε της διάβγειας και της διαφάνειας. Όλα στον. Ναι. Όλα να μπορεί να τα δει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, έτσι. Ωραία. Να μπορεί και να τα βλέπει και να τα κρίνει. Λοιπόν, Τάσο, επειδή σε ακούω, χαίρεσαι για το πρωτάθλημα. Πήρατε και συγχαρητήρια και θα σου δώσω καταρχήν συγχαρητήρια για τον Τάπλ. Λογικό είναι. Θα σου δώσω. Ναι. Απλά να σου θυμίσω ότι. Να σου κάνω μάλλον να σου πω ότι το πρωτάθλημα το φετινό ήταν από τα χειρότερα πρωταθλήματα. Δηλαδή είχε Λεβαδιακούς, πολύ χάλια ομάδα είχε. Δηλαδή αντικειμενικά. Απόλλων Αθηνών είχε. Όφη είχε. Πας Γιάννη, ήταν από τα χειρότερα πρωταθλήματα. Όλα τα πρωταθλήματα. Να ξέρεις αυτό δηλαδή. Όλα τα πρωταθλήματα και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Όλα αυτές οι ομάδες πάντα υπήρχαν, ρε Χρήστο. Δεν ήταν μόνο φέτος. Ναι, όμως ο Ολυμπιακός έπαιζε ρε φίλε και στους ομίλους του Champions League και έκανε και σχετικά και έκανε καλές εμφανίσεις. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Χρήστο, άκουσα το πρωί. Άκουσε με λίγο. Δώσε λίγο τέτοιο. Άκουσα το πρωί έναν παραγωγό εδώ της πόλης μας. Είπε ένα πολύ ωραίο, ρε φίλε, ασπρόμαυρων πεποιθήσεων. Είπε ρε παιδί μου για τον Άρη ότι βγήκε Ευρώπη, άκουσε με λίγο, ελείψη άλλου. Δηλαδή ο Άρης βγήκε Ευρώπη ελείψη άλλου, αλλά ο ΠΑΟΚ που παίζει στο ίδιο πρωτάθλημα πήρε ας πούμε το πρωτάθλημα, παίζαν η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ. Ενώ ο Άρης βγήκε. Ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει ΑΕΚ και Ολυμπιακό θεωρητικά. Γιατί αυτούς που βγήκε ο Άρης για Ευρώπη δεν τους αντιμετώπισε. ΑΕΚ και Ολυμπιακό και εσύ είχε στην αβάντα ότι θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός και η έκτη θέση οδηγούσε στην Ευρώπη. Μα και αν τιμωρούσαν κανονικά και την ΑΕΚ και η 7η θέση οδηγούσε. Τον πέρασε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εγώ άλλο είπα. Δεν κατάλαβε τι. Ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Ποιον έχει αντίπαλο ΠΑΟΚ.
Ναι, ρε, παιδί, του χρόνου σου λέω. Ποιο είναι γιατί πάω πάω. Έπεσε ο φίλος. Ολυμπιακό ΑΕΚ. Άλλο λέω. Εσύ στο ίδιο πρωτάθλημα λέω. Παίζει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί το ένα να είναι ο Άρης όταν παίζει εύκολες και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με αυτές τις ομάδες να είναι δύσκολες. Αυτό σου είπα. Για αυτές τις ομάδες που είπε ο Χρήστος. Όχι, ο Χρήστος δεν είπε. Ο παραγωγός, θα σου πω μετά ποιος. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ρε, πού το πάτε, πού το φέρνετε, τι πράγμα είστε εσείς οι Αριάννοι, ρε παιδί μου. Πάτε, κλείσον, σε δολοπλοκία, σε τέτοια. Τι, πού την είναι στην διπλοπλοκία, ρε. Τι λες, βρε καρτούν. Ρε Τάσο, κλείσε το μικρόφωνο τον εκπρόσωπο του Ταχιάου, εκεί μας είχε μπρίξει το ίντερνετ, ψηφίστε Ταχιάου. Εγώ το έγραψα. Όταν είδα στο Facebook που λέει δεν ήξερα, δεν είχα γνώση. Ψηφίζω και στηρίζω Ταχιάου τώρα. Το γράφω από κάτω. Ούτε στη μέρα παιχνίδι δεν μπορεί να κερδίσει. Έχασε, λέω, τα χέρια. Ναι, πού να ήξερα ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αυτές τις αντιπαλότητες. Το έγραψα. Ούτε που λέει ο λόγος, ούτε οι συγγενείς του δεν τον πήγαιναν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πού να το ξέρω αυτό το πράγμα. Τι να κάνω, δεν είμαι στα πολιτικά, ρε φίλε, συγγνώμη. Από τώρα θα είμαι και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι, έτσι. Θα γίνω, πώς το λένε, πρωτοσάλτε. Προσέχεις, τότε τη γράφεις δημοσίως. Εκεί πέρα είναι. Να μαθαίνεις και μετά. Τι να μαθαίνω, τι είμαι στα πολιτικά, δεν το. Τα λέγαμε. Εγώ... Σα λέγαμε σε προφυλάξουμε, δεν μας άκουγες. Όχι, δεν μας έλεγες αυτό. Δεν μου είπες ότι είναι, έχει αυτές τις έρηδες μέσα στη Νέα Δημοκρατία και δεν τον πάει κανένας. Πες στον Θόδωρο τι είναι οι έρηδες, να ξέρω. Άσο, δεν ξέρω, πορτοκάλια. Έλα, ρε. Καλά, να το πάμε, να το βγάλουμε από, έτσι, από το δολοπλοκίστικο που πάτε εσείς οι Αριανοί συνέχεια. Αυτός πλήρωσε εκείνος. Άσε, πες τα 3-2-5-1, άστα αυτά εσύ, τα 3-2-5-1. Εδώ κάνετε μεταγραφές, σχεδιάζετε την επόμενη χρονιά. Να το πάμε στην Ίντρικα και σε αυτό, τι να σας πω, ρε παιδί. Τι ματσάρα γίνεται στο ΑΕΚ Προμηθέας 79-80-1-48 πριν λήξει ματσάρα. Θα κερδίσει με ένα πόντο η ΑΕΚ. Γράψε. Ένα πόντο. Καλά, συνεταιράκι σου είναι, να μην πει την ΑΕΚ. Ένα πόντο. Ο ίσως ο Προμηθέας μου πιο συμπαθής. Έχει και Αριανό μέσα στο Δυτικό Συμβούλιο. Πιο συμπαθής ο Προμηθέας. Κέρδισε 10 πόντους, είπε θα πάει παράταση. Τώρα στην παράταση. Τι να πω, ρε, στοίχημα είναι αυτό. Κατά τα άλλα είναι ο Προμηθέας. Καλά, ρε, συγγνώμη. Στοίχημα είναι αυτό τώρα, πλάκα κάνει. Λέω ότι βλέπω για το στοίχημα αν έπαιζα. Έπαιξε στοίχημα. Δεν είπα τι θέλω, λέω τι βλέπω. Πολλές φορές το στοίχημα παίζει αυτό που θες. Όχι, όχι, λάθος. Καλά, καλά. Όχι. Δηλαδή, άμα παίζει ένα λεπτό. Άρισμα. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, θα τον κλείσει σε λίγο. Ας τον να μιλήσει. Ναι. Περιμένω να με κλείσει. Πορκίτο, άντε κλείσω. Πορκίτο. Θα πούμε, πορκίτο. Πάμε. Λοιπόν, έλα, πες μου για τις μεταγραφές. Εδώ έχουμε ζουμιά. Αυτό το ξέρεις, αυτό τον. Πώς τον είπαμε. Όχι, για τον Ιντέγε θα μου πει, αν ταιριάζει στον Άρη. Εσύ που είσαι πιο πολύ τη προπονητική. Για τον Ιντέγε, φίλε, είναι, για μένα είναι λάθος να τον πάρει αυτή τη στιγμή ο Άρης, γιατί σίγουρα δεν έχει λεφτά για πέταμα. Έτσι φαίνεται ότι κάνει καλές μεταγραφές με σφιχτό budget. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν έχει λεφτά για πέταμα, αυτό τον παίκτη, αν σου περισσεύανα, τον έπαιρνες για κινήσεις εντυπωσιασμού. Αλλά για να προσφέρει. Ωραία. Δεν θα προσφέρει. Θέλω να μου πεις. Καλός είναι για πορτιέρι στην Πειραρία. Πες μας έναν. Ο Ανσαριφάρ είναι καλύτερη επιλογή, έτσι. Ποιος ο? Είναι πιο καλός. Ο Ανσαριφάρ. Αν έπαιρνε τον Ανσαριφάρ. Από τους δύο και εγώ τον Ανσαριφάρ. Αν θα καταλήξει εκεί, δηλαδή θα έχει έναν επικίνδυνο σεντερφόρο. Ο Ανσαριφάρ δεν είναι ελεύθερος όμως, δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Δεν ξέρω, τον άφησε ελεύθερο η Νότιχαμ. Εντάξει, με την Νότιχαμ τώρα. Εντάξει, τα υπόλοιπα. Εγώ νόμιζα βασικά ότι θα παίρνατε αυτό το σεντερφόρ, γι' αυτό και κατέβηκε ο πρόεδρος. Τώρα ο Ιντέγε μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν είναι σεντερφόρ αυτή τη στιγμή που μετά από ένα χρόνο απραξίας και εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έθελξε. Δηλαδή έπαιξε στον Ολυμπιακό. Όχι, με τον Ολυμπιακό ήταν... έθελξε. Όχι, ρε φίλε, δεν έθελξε. Όχι, όχι, διαφωνώ, διαφωνώ. Γιατί έπαιξε σε έναν Ολυμπιακό, συγγνώμη. Ναι, που καλό τα είχε όλα μέσα, ναι, έξω διευθυντικές παραδιευθυντικές και 17 είχε και ομαδάρα, Ολυμπιακός τότε. Με το ζόρι έβγαζε γκολ. Όχι, θα διαφωνήσω. Ζάχο, ο παίκτης με το ζόρι έβγαζε γκολ. Τώρα. 35, πόσο, 25 γκολ έβαλε. Είναι ένας Γιουνές που πιέζει. Ο Ιντέγε πρέπει να έχει βάλει, αν θυμάμαι καλά, 25 γκολ. Υπάρχουν μαζεμένα σε ένα τέτοιο. Σε ένα βιντεάκι. Δεν υπάρχει κανένα offside, όπως μου είπε και ο φίλος μου εδώ, ο Σταύρος, την Τετάρτη. Υπάρχει ούτε ένα offside. Ο Ιντέγε, φίλε, έπαιζε, σου λέω, στον Ολυμπιακό που έπαιζε εγώ προσωπικά. Δεν με ενθουσιάζει. Ωραία, εντάξει, καλά. Εντάξει, είναι προσωπική μου άποψη. Έτσι. Καλά, φυσικά. Ο Ασαριφάρ, α πούμε, για αυτό σου λέγα. Τον Ασαριφάρ μου άρεσε. Και εγώ τον Ασαριφάρ. Τον Ασαριφάρ θέλω κι εγώ. Αλλά ή από τους δύο. Ο Πέντρο Κόντε που ήταν στα Γιάννενα, αυτό ο σέντερφορ, επίση ήταν πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Ναι, αλλά μεγάλο δηλαδή, ήταν αυτό. Αν θυμάμαι καλά, 33 άρεσε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα πήρατε το καλό δεξιμπακ, φαίνεται, και σου λέω, εγώ τους έχω σε εκτίμηση τους, γενικά όλους εδώ, τους Σουηδούς, τους Νορβηγούς, αυτοί είναι τίμιοι παίκτες. Αυτό που πληρώνεις συνήθως το παίρνεις, ναι, δηλαδή παίζουν και παραπάνω λίγο από αυτό που παίρνεις. Έτσι. Απλά τώρα το μόνο θέμα είναι όταν τον παίρνεις από αυτά τα πρωταθλήματα είναι ότι
παίζει συνεχόμενο ένα χρόνο. Αυτό το είπα. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ. Κατάλαβες. Εκεί δηλαδή μπορεί να έχει μεταπτώσει μετά το μισό τη χρονιά. Και αυτό υπόψη, ναι, υπόψη καλύπτει όλη την πλευρά. Έτσι. Τέτοιο παίκτη είναι. Καλύπτει, ναι, όλη την πλευρά. Τα μοντέρνα center back πλέον. Έτσι, έτσι, οι εξτρέμ έχουν αλλάξει. Οι εξτρέμ κλείνουν προ τα μέσα, κάνουν γκολ, βγάζουν assist, κάνουν και λίγο το ρόλο του παλιού δεκαριού και και τα back βγαίνουν μπροστά πλέον, βγάζουν σέντρες, ξηραφιάζουν, πηδάνε. Έτσι, έτσι πρέπει. Να τον δούμε. Μακάρι να είναι έτσι, έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Ναι, πρέπει. Μα αν δεν συμμετέχει ο center back, τότε δίνεις πλάτο στο γήπεδο. Πρέπει στο επιθετικό παιχνίδι οπωσδήποτε να έχει center back, ο οποίος όχι να είναι εκεί για να είναι. Θα πρέπει και να ανεβαίνει σωστά και να βγάζει σωστές τις σέντρες και να έχει καλή τοποθέτηση στο αμυντικό κομμάτι γυρίζοντας πίσω. Γιατί δημιουργούνται και κενά και τρύπες. Και τώρα θα φανεί και πόσο καλή θα είναι η χρονιά σου. Γιατί ο προπονητής σου, που δεν τον έχω σε εκτίμηση, θα το ξαναπώ, αλλά θα γίνω κουραστικός, θα δείξει αν θα μπει στους ομίλους, θα έχεις φίλε και εσύ 50 παιχνίδια να δώσεις. Δεν θα είναι τόσο εύκολα. Ναι, δηλαδή ναι, θα έχεις κάθε εβδομάδα 2-3 παιχνίδια. Και εκεί η ομάδα είναι αλλιώς όταν προετοιμάζεται όλη την εβδομάδα για να πάει να παίξει με τη Λιβαδιά ένα παιχνίδι, 7 μέρες. Γι' αυτό κιόλας, όπως βλέπεις, γίνονται ειδικά ας πούμε, και στους παραδείγματος χάρη center back. Θέλει και πέμπτο και σε άλλες θέσεις, ειδικά μπροστά. Ο Άρης είναι, δηλαδή είναι καλυμμένος νομίζω και για αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή θα έχει εναλλακτικές. Έτσι λέω εγώ. Ναι, η εναλλακτική απλά πρέπει το βάθος να είναι τέτοιο ώστε ο ένας να καλύπτει τον άλλον σχεδόν στο εισάξιο. Ναι, ναι, δεν γίνεται πουθενά αυτό, αλλά δεν είναι, όταν έχεις πολλούς παίκτες. Έρμπολ από προσωπική, φίλε. Ποιος το έκανε. Η ΑΕΚ. Έρμπολ από προσωπική, δεν γίνεται αυτό. Ο Χαντ. Τους έφαγες, ρε. Έλα, έλα, βάλε και τον άλλο φίλο, μην το χάσουμε. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Μην το χάσουμε. Να περιμένει. Έλα, εντάξει. Πορκίτο. Έλα, έλα, Θόδωρο, έχεις και άλλο χρόνο τώρα. Αφού έφυγε ο άλλος. Έχουμε και άλλο χρόνο. Εντάξει, κέρδισες 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Από δύο χαμένες βολές. Έλα, πήραμε καλό παίκτη εμείς. Πήραμε πολύ καλό center back δεξί. Τώρα θα δείξει φυσικά γιατί ο Μάτος είναι και δύσκολος χαρακτήρας. Να το ξέρεις αυτό. Δεν είναι εύκολο παιδί. Δηλαδή στο 5-0 του Λεβαδιακού, κάτι που πέρασε στα ψηλά, μα το έντες τον έκανε αλλαγή φυσιολογικό φυσικά, έτσι. Άκουσε. Για να παίξουν και οι άλλοι στη φιέστα. Άκουσε λίγο. Άκουσε λίγο. Επειδή ο Μάτος θεωρεί την συμμετοχή του στην 11 δεδομένη. Τώρα θα υπάρχει ανταγωνισμός. Θα δεις διαφορετικό Μάτο φέτος. Καλά, πόσο ναι, αλλά... Δεν θα είναι ότι θα παίξει, δεν θα έχει σιγουριά ότι θα έχει πανέλα στο σπίτι. Πόσο είναι ο Μάτος, πόσο χρόνο είναι. 34 είναι ο Μάτος. 32 τώρα θα γίνει 33. Τι, μεγάλη διαφορά είπα. Πού 32, πού 34. 33 ρε. 32 είναι. Λες και μου, έτσι που το έπαιζε και ήταν 25 χρονών ρε. Ρε φίλε, μετά 30, άλλο να πεις 32, άλλο 34. Ζάχο, δεν σου δείχνει το κορμί του Μάτος ότι είναι ένας παίκτης που θυμίζει ότι δεν θα σου βγάλει χρονιά. Δεν μπορεί να σου βγάλει φυσικά τα ίδια 50-54 παιχνίδια. Γι' αυτό και φέτος σε πολλά παιχνίδια, αν τον έβλεπες δεν ανέβαινε, έπαινε και φυσικά και τέτοια εντολή. Αλλά δεν έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια. Έλα, φέτος δεν ήταν καλή. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ανεβάζει τον πήχη, φίλε. Δηλαδή έχει Μάτος σε εκείνη τη θέση και παίρνει να πούμε τον Ροντρίγκο Σουάρες. Καλά, κάτσε να το δούμε το Σουάρες. Τον έκανε πριν το δούμε. Φίλε, εγώ τον έκανα. Τον έκανα. Ποιος είναι. Οι πρώην προπονητές του. Άσε το, οι πρώην προπονητές, όλοι καλά λόγια. Και ο Πορτογαλικός τύπος. Θα τους δούμε στο γήπεδο. Πάρε διάβασε τον Πορτογαλικό τύπο, να δεις τι λέει. Ότι είναι ο καλύτερος παίκτης να έχουμε στην Πορτογαλία. Στη θέση. Από τους καλύτερους, όχι καλύτερους. Αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνουν τα χαρτιά του είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το τι θα βγει φυσικά στο γήπεδο πάντα είναι άλλο. Αυτό λέω, εγώ αυτό λέω. Αλλά οι περγαμηνές του φαίνεται ότι, ότι είναι ένας καλός παίκτης. Δηλαδή δεν παίρνει σαπάκι ή κάποιον από. Ρε φίλε, αυτό που είπα θα γίνει. Έχουν από μία επίθεση και ένα πόντο μπροστά ο Προμηθέας. Εγώ λέω, τι είπα πριν 3-4 λεπτά, είπα θα κερδίσει με ένα πόντο η ΑΕΚ, έτσι. Ναι, αυτό που θες. Δεν είπα αυτό που θέλω, αυτό που βλέπω. Ωραία, θα κερδίσει ο Προμηθέας με 2 πόντους, λέω. Ναι, εγώ είπα αυτό που βλέπω, δεν είπα αυτό που θέλω. Με 2 πόντους θα κερδίσει ο Προμηθέας. Σε ο Προμηθέας πιο. Και εγώ αυτό βλέπω. Για να δούμε. Τελευταία επίθεση του Προμηθέα και μία η ΑΕΚ. Και εγώ και εσύ γυαλιά φοράμε. Πέναλτι. Για να δούμε, ναι, και όποιος κερδίσει θα πάει τον άλλο στο πορκίτο να φάτε και δύο κουτάκια. Τελευταία επίθεση η ΑΕΚ. Έχασε, 9 δευτερόλεπτα. Έχασε η ΑΕΚ. Τι έχασε, τελευταία επίθεση. Έχασε, εγώ για να δούμε. Τελείωσε. Για να δούμε. Τελείωσε. 9 δευτερόλεπτα, τι να κάνει. Λοιπόν, πορκίτο. Είναι αγχωμένο. Τελείωσε. Όχι, θέλει 9 δευτερόλεπτα και έχει την μπάλα η ΑΕΚ για τελευταία επίθεση και θα γίνει ακριβώς αυτό που είπα. Λοιπόν. Να το πορκιτάξει. Θα το πορκιτάξω, κύριε Θόδωρο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, στο τελευταίο διάλειμμα πάμε. Παρά 20 έτσι κι αλλιώς η ώρα. Το 23-12-87 και 3-8 θα είναι ενεργό μετά το διάλειμμα. Όπως και το 69-45-2-87 και 3-8. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πολύ ωραίο αυτό. Άστο για χαλάκι. Μπιλάρα, γουστάρω.
γουστάρω και ωραίο ρυθμό. Να πούμε, παιδιά, ότι ο Προμηθέας έγραψε ιστορία. Άστο ρε. Άστο χαλάκι από κάτω. Ναι, καλά γουρίνα μου, εντάξει, ωραίο. Άστο και καλά είσαι. Ένα δίκιο το έχεις, πού να δεις τη μετακόμιση θα γίνει. Λοιπόν, έγραψε ιστορία ο Προμηθέας, πρώτη επαρχιακή ομάδα σε τελικούς πρωταθλήματος. Το είπα, Θόδωρε, τ' άκουγες έτσι από Γερμανία. Σου είπα, θα κερδίσει ο Προμηθέας και στην παράταση. Ο Προμηθέας κατάφερε να γράψει την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του. Κέρδισε την ΑΕΚ μέσα στο ΑΚΑ, στο τελευταίο μάτς, και μαζί κέρδισε και την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε ένα μάτς θρίλερ πραγματικό, το οποίο κρίθηκε στην παράταση. Και αν σας πω πώς έγινε, θα τρελαθείτε. Περνάει ο Προμηθέας 3 πόντους μπροστά, πριν πάει η παράταση. Και εκτελεί και δύο βολές, 24 δευτερόλεπτα πριν λήξει. Τις κάνει και τις δύο ο Κασελάκης. Έχει 23 δευτερόλεπτα επίθεση ΑΕΚ. Φτάνει στα 8 δευτερόλεπτα, σουτάρει τρίποντο, το χάνει, παίρνει rebound επιθετικό ο Σάκοτα και σουτάρει υποπίεση με τρεις καλαδοσφαιριστές του Προμηθέα και βάζει τρίποντο στο 4,4. Πάει παράταση. Λοιπόν, το μάτς, και εκεί λέμε ότι εντάξει, δύσκολα θα την γλιτώσει ο Προμηθέας. Κι όμως έδειξε πραγματικά πυγμή και νομίζω ότι πανάξια πήρε την πρόκριση και ζει την πιο λαμπρή στιγμή στην ιστορία του. Ο Προμηθέας δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει ως ιστορική ομάδα, γιατί είναι μια καινούρια ομάδα. Προμηθέας είναι ομάδα της Πάτρας. Να πούμε και ότι δίνει στα μεγάλα σαλόνια, στο μπάσκετ, δίνει τρίτη φορά την παρουσία της. Και έκανε πραγματικά ένα τεράστιο βήμα. Πάει στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Μάκη Πατρά. Έτσι, παίρνει την πρόκριση για τους τελικούς της Basket League και γίνεται η πρώτη επαρχιακή ομάδα στα χρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος που θα παλέψει για το τρόπο του πρωταθλητή. Τώρα, εντάξει, βρώμε δουλειά εκεί με τον Παναθηναϊκό. Λίγο δύσκολα τα πράγματα, να πούμε. Όσον αφορά τον Ροντρίκο Σουάρες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το πρωί για την αναριστικοποιηθεί η απόκτηση του Ροντρίκο Σουάρες από τον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος, 26χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε από τον ΠΑΟΚ και ενδέχεται να φοράει την φανέλα με το νούμερο 2. Έτσι, το νούμερο 2 θυμάμαι κανέναν άλλον, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τη δεδομένη στιγμή. Άλλωστε, ο 26χρονος Βραζιλιάνος Μπακ αγωνίστηκε με το συγκεκριμένο νούμερο στις δύο πετυχημένες σεζόν που κατέγραψε με την φανέλα της Deportivo Aves. Ενδεικτικό πως τρεις σεζόν που αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Πόρτο είχε στην πλάτη του το νούμερο 52 και 42. Ενώ τη σεζόν 16-17 φόρεσε τη φανέλα της Τσάβες με το νούμερο 20. Βλέπουμε ότι το νούμερο 2 το έχει μέσα και στο 20 και στο 52 και στο 42 και τώρα θέλει το νούμερο 2 στον ΠΑΟΚ. Βέβαια το 20 είναι αλλού. Πού είναι το 20? Στο Βιερίνια. Πού άλλο μπορούσε να είναι? Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Πριν τον Ζαμπράνο, έτσι, δεν υπήρχε κάτοχος, λέει, με το νούμερο 2. Τη συγκεκριμένη φανέρα φόρεσαν κατά σειρά η Ιμπραήμ Χασάν, ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, έτσι για την ιστορία, ο Μπόζινταρ Μπάντοβιτς, ο Μπορμπόκης, μπράβο, ο Βασίλης ο Μπορμπόκης, ο Χρήστος Μαλαδένης, το θυμάστε τον Ακιέλ, Φατίχ Ακιέλ, αυτός Τούρκος πρέπει να ήταν, ένα θηρίο σωματώδης, εκεί στο κέντρο πρέπει να παίζει. Τον Νίκο τον Αραμπατζή, ναι, το θυμάμαι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κάπου είχε δοθεί δανεικός αυτός. Και ο Γιάννης Σκόνδρας. Ο Σκόνδρας. Για να δούμε αν θα τη φορέσει και ο Ροντρίγκο Σουάρες, ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ να καλύψει τη θέση του Μάτος. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ έχει Μάτος στην 11η και παίρνει και τον Ροντρίγκο Σουάρες. Έχει ανέβει αρκετά ο πύχης, γιατί υπάρχει και στο κέντρο και ο Μαουρίσιο, υπάρχει και ο Βέρμπλουμ. Και αποκτήθηκε και άλλος ποδοσφαιριστής, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε τι θα δούμε, ποιοι ακόμα θα αποκτηθούν και σε ποιες θέσεις. Εγώ επιμένω άλλη μια φορά και λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί και για φορ. Γιατί ο Κουλούρης, από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες και νομίζω ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Νομίζω ότι δεν είναι και στα πλάνα του Λουτσέσκου. Τώρα δεν μπορούμε
να βάλουμε και το χέρι μας στη φωτιά για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά οπωσδήποτε λέω, προσωπική μου άποψη, ότι έναν φορ πέρα από Ακπομ Σφιντέρσκι, γιατί πρέπει να πετύχει τον επόμενο στόχο του ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλλου, πρέπει να μπει στους ομίλους του Champions League, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ μα ποτέ στην ιστορία του. Για να το πετύχει αυτό όμως, νομίζω ότι χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις και χρειάζεται έλευση αναγνωρισμένων, αξιόλογων, ποιοτικών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πραγματικά θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν αυτό το επίτευγμα στον ΠΑΟΚ που δεν το έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία. Το έχει φτάσει κοντά, αλλά το έχει καταφέρει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά της πόλης. Λοιπόν, συγγνώμη που δεν σας άκουσα από νωρίς, έτσι. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Έτσι, τι έγινε, συγγνώμη. Όχι, είχα δουλειά, αδελφέ. Ωραίος. Απλώς, ναι, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, και όλα καλά. Πρώτα καλά. Γερή να είμαστε. Το όνομά σου δεν μας είπες. Ο Γιώργος είμαι, Τσιχανιώτη. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Γεια σου. Δεν μου λες... Το πλαράκι μου. Το πλαράκι μου που είναι. Εντάξει, έφυγε ο Ζάκος. Έφυγε έτσι ένα δεκαλεπτάκι πιο μπροστά, είχε μια δουλίτσα. Δεν μου λες, άρχισε η κίνηση καλή στο Τσιχανιώτη ή είναι. Όχι, αδελφέ, όχι, όχι. Τίποτα, όχι. Ε. Πολύ χάλι. Πολύ φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ γιατί θυμάμαι παραδοσιακά Τσιχανιώτη. Η κίνηση ξεκινούσε από τέλη Απριλίου. Αρχές Μαΐου, βαριά. Τα καλά χρόνια μιλάς, ε. Τα καλά χρόνια. Ναι, ρε φίλε, αλλά, γιατί όλα τα σπίτια είναι κλεισμένα από γκρουπάκια, αν δεν, απατώμε. Να σου πω κάτι. Ναι. Φίλε Τάσο, έχω μια κοινή φίλη, τα λοιπά. Μιλάμε και στο Facebook και μαζί. Λοιπόν, αυτή δουλεύει χρόνια στα μεγάλα ξενοδοχεία, στην Καλυφαία. Ναι. Στο Παλίν. Σήμερα την πήραν για πρώτη μέρα, το πιστεύεις. Σόπαλ. Είναι, ναι, ναι, πρώτη μέρα σήμερα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αδελφέ, μιλάμε για πολύ χάλι. Πολύ χάλι. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Έτσι, δεν ξέρω. Είναι και εκλογές τιμές. Είναι πολλά τα σου. Δεν είναι μόνο οι εκλογές, δε φίλε, αλλά είναι και λίγο και οι τιμές, αν θες τώρα την άποψή μου. Ναι, γιατί τα ξέρω κάπου... τα γράμματα. Ξέρω τι έπαθες πέρυσι, τα θυμάμαι. Κάπου λίγο ξέφυγε, ρε φίλε, η υπόθεση εκεί με τη Χαλκιδική. Άκουσα να δεις τι γίνεται. Όταν διώχνει τον Έλληνα τη Χαλκιδική, αυτόν που σε στηρίζει, έτσι, λοιπόν, είσαι τέτοιος και ομόλογος με αυτά που πρέπει να τα υποστείς. Δηλαδή έχονται οι Σέρβοι τα λοιπά και την βγάζουν κούτρα και οι Έλληνες τα λοιπά να πούμε πληρώνουν με το αίμα. Φίλε, κάθονται. Έχω τύχει στα καλά χρόνια όπως το λες. Γερμανό, Γερμανοί. Πάνε τέσσερις, μια οικογένεια Γερμανών. Είχα κρεπάδικο εγώ εκεί. Στη Χανιώτη. Λοιπόν. Έρχονται, γιατί μετά πηγαίναμε και εμείς αράζαμε, τρώγαμε. Λοιπόν, κάθεται μια οικογένεια Γερμανών, τέσσερα άτομα. Σε ένα φίλο μου είχε γυράδικο αυτός, έτσι προς τα κάτω προς την παραλία. Κατεβαίνω δεξιά. Κατεβαίνω σε αριστερά. Παλιά μιλάμε. Αριστερά. Ναι, ναι. Ναι. Πούλα τα μαγιό, πού πούλα τα μαγιό τα αυτά και τα λοιπά. Από το κυκλάκι από την πλατεία αυτή ακάτω που κατεβαίνεις. Ναι. Πού τα μηχανάκια που νοικιάζει, κατεβαίνω σε αριστερά. Μπράβο. Λοιπόν. Κάθονται, αυτός λέει: ωραία, τι καλά, μια χαρά. Καθόμαστε και εμείς δίπλα, φέρε μια γύρω, φέρε μπιφτέκια, φέρε σουβλάκια, φέρε πατάτες, φέρε αλυφές. Βάλε και πέντε πίτες να μας πιάσει, ξέρω εγώ. Φέρε και τη ρετσίνα με την κοκακόλα να γουστάρουμε. Άνα, μπράβο. Φέρε και μια σαλάτα. Ναι, παίρνουν, ρε φίλε, αν το θες, το πιστεύεις. Μία σαλάτα με τέσσερα πιρούνια. Και ένα μπουκάλι αφιελωμένο νερό μεγάλο με τέσσερα ποτήρια. Λοιπόν, κάτσαμε παρέα με 6 άτομα. Κανα δύο ώρο. Ήτανε, φίλε, 2 ώρες εκεί. Φύγαμε και ακόμα ήταν εκεί καθυλωμένοι στο τραπέζι. Στο τραπέζι, στον πεζόδρομο, πρώτο τραπεζάκι. Που εκείνο το τραπέζι, ρε φίλε, το έχει ο άνθρωπος για να δουλέψει. Έπρεπε να περάσουν 4 παρές. Με μία σαλάτα και ένα μπουκάλι νερό. Ο Έλληνας, αυτό που θέλω να καταλήξω, Γιώργο, ο Έλληνας είναι μαθημένος αλλιώς. Θα πάει τις διακοπές, πάει για να φάει τα λεφτά. Δεν, πάει, δεν είναι ρομποτοποιημένο. Ο Γερμανός ξέρεις τι λέει. Εγώ σήμερα θα φάω 13 ευρώ και 60 λεπτά. Δεν θα φύγει ο Γερμανός από το 13 και 60. Θα κοιτάξει να φάει 12 και 90. Πώς να σου πω. Είναι η νοοτροπία του, είναι ρομποτοποιημένο. Αχ, τάσο. Τι μου θυμίζει. Αχ, πασάκα μου. Το καλοκαίρι που θα κατέβεις κάτω, αν θα κατέβεις να βρεθούμε να σε πάω να γελάσει. Θα κλάψει μόνο. Δεύτερο πόδι θα είμαι φέτος, αλλά θα κατέβω και λίγο κατά εκεί μια βόλτα. Έτσι, έτσι. Και πάλι δώσει χαιρετισμού στο φιλαράκι. Έγινε Γιώργα ρε μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στην ασπρόμαυρη Χανιώτη. Να είσαι καλά, πασά. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου. Λοιπόν, πάμε και στους υποστηρικτές της εκπομπής και να κλείνουμε σιγά σιγά. Έφτασε 10 παρά ένα λεπτό η ώρα.
Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν η Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, με ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει τώρα τον μάστορά του. Πού βρίσκουμε τη Mazda Αμανατίδης? Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας, σημειώστε το, 2310-924-931, επαναλαμβάνω, 2310-924-931 για επικοινωνία με τη Mazda Αμανατίδης. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το ψηφοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά, χειροποίητε τους τιμές, να τρέχουν τα σάλια σας, ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός οικοτόπουλο, σουβλάκια κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε τον Πορκίτο? Καραούλη και Δημητρίου 52, πρώην Διοικητηρίου. Delivery στο τηλέφωνο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Κοντά μας ήταν και το πρατήριο καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του ΙΣΑΚ Τεχνικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Δεν κάνουμε πλάκα. Ενισχυμένο καύσιμο. Πάτε και βάζετε. Στην τιμή του απλού καθημερινά. Πού? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Μπορείτε να αλλάζετε και τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά στο αυτοκίνητό σας και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. 2310-611-256, τηλέφωνο επικοινωνίας. Και τέλος, κοντά μας ήταν το κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Του σηκώνει το τηλέφωνο η φίλη μας η Πόπη με τα μαγικά χεράκια της, σας κάνει κουκλάκια πραγματικά. 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο, όχι, ψέματα σας είπα, για Δευτέρα στις 8 το απογευματάκι. Είπαμε όλες οι εκπομπές το καλοκαίρι θα είναι 8 με 10. Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, 8 με 10 όλο το καλοκαίρι. Ακολουθούν τα παλικάρια με το Midnight Express, ο Διονύσης και ο Στέφανος είναι ετοιμοπόλεμοι εδώ να σκατήσουν συντροφιά τουλάχιστον μέχρι και τη μία. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ και Βασίλη Καβαδία να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Auf Wiedersehen.